Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Πώς το μηνός έχουμε, ρε Στέργιο? Νομίζω έχουμε 12. Ωραία. 12 του μήνα, λοιπόν. Τι, αύριο είναι Τρίτη και 13. Ναι. Πόρε, φίλε. Ξεκινάμε με την Τρόικα και θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 2 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, καθώς έχουμε και διάφορα άλλα θέματα στην επικαιρότητα, όπως η απόφαση που περιμένουμε πλέον για την Χρυσή Αυγή, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ή μάλλον όχι την απόφαση, τις ποινές, ακριβώς, την απόφαση για τις ποινές και όλο αυτό που γίνεται από το πρωί με τα ελαφρυντικά και αν υπάρχουν και δεν υπάρχουν και όλα τα συναφή, τέλος πάντων. Όπως περιμένουμε καιρό όμως. Κάτι τέτοιο άκουσα πριν φύγω από το σπίτι. Λόγω του λαγού. Του λαγού θέλει να κάνει αυτό και αν κάνει αυτό πάμε για νέο δικαστήριο με νέα σύνθεση και δεν μπορεί αυτό να κάνει, δεν ξέρω. Εάν το αποφασίσουν, ναι. Υπάρχει ναι. Μια τέτοια πιθανότητα ή μπορεί να γίνει μόνο για το λαγό. Να μην εξαιρεθούν οι υπόλοιποι, να μην εξαιρεθούν για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, υπάρχει. Ο καθένας προσπαθεί με τα μέσα που του δίνει η δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς υπάρχει σε μια δημοκρατική χώρα η δυνατότητα ακόμα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία να ζουν και να λειτουργούν με βάση τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες μιας δημοκρατικής χώρας. Θα τα δούμε στην εξέλιξη. Εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Στα κανάλια ένα μπάχαλο. Γίνεται χαμός. Ήσασταν φίλοι εσείς με την Χρυσή Αυγή. Όχι, παλιά. Τι λέτε εσείς που εσείς άλλαξε τον νόμο και ο Κοντονής είπε αυτό. Βρε εμείς, αλλά εσείς τότε με τον... Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ο Χρήστος... Απεταξάμινοι είναι δηλαδή όλοι. Είναι απεταξάμινοι. Παραδοσιακά υπάρχει μια στήρα κουβέντα στην πολιτική. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια 50 χρόνια οι φάτσες αλλάζουν. Οι ίδιες διαμάχες, οι ίδιες συμφωνίες, αυτό εσείς. Ναι, αλλά τότε... Τι λες, μιλάς και εσύ που τότε το κόμμα σου, ναι, εντάξει. Ωραία. Okay. Τολμάς και έχεις παράπονο εσύ, που λέει και λοιπόν, το τραγούδι. Λοιπόν, δεν είχαμε δράσει το Σαββατοκύριακο λόγω της εκπληκτικής διοργάνωσης UEFA Nations League, την οποία σου ξαναλέω, δεν την έχω καταλάβει, μπορώ στο διάλειμμα να συνεξηγήσω. Είδες όμως, δεν φύγει, ακριβώς λειτουργεί. Ελλάς ολέ στην κορυφή αφεντικά του ομίλου. Δεν σταματάει πουθενά αυτή η εθνική. Σφαγή ήταν αυτή, ρε φίλε. Το είδες το πέναλτι που μας δίνει. Τα στιγμιότυπα μόνο δεν άντεξα, χρειάζεται να δω. Το πέναλτι που δίνει τον κόσμο. Ο Ολλανδός ρέφερι. Μας έχει δώσει πέναλτι σε κράτημα που δεν πέφτει. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Έχει ανάγκη η UEFA την Ελλάδα για να αναβαθμιστεί το προϊόν και θέλουν να μας ανεβάσουν κατηγορία. Ποια Μολδαβία τώρα, φιλιάσαι. Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, το μεγάλο πλήγμα για μένα ήρθε από την Αρμενία, φίλε. Όλοι συμπαραστέκεστε και καλά κάνετε για το δράμα που περνάνε και το σοβαρό θέμα που έχει η Αρμενία. Αλλά φίλε, Αρμένοι φίλε, είναι δυνατόν να ισοφαρίζεις στο 90 με πέναλτι και να χάνουμε εμείς 160 ευρώ. Ενώ έχουμε βγάλει μονόστιλο. Δηλαδή έχουμε βρει τα απίστευτα πράγματα. Έχουμε πιάσει το χ της Λιθουανίας, ρε φίλε. Τι άλλο, το χ της Μάλτας. Εγώ προτείνω στη Φόρτσα Χρήσανθε το Σάββατο ναι. Goal το Βέλγιο, το Αγγλία-Βέλγιο. Έγινε και ανατροπή 2-1 η Αγγλία. Άσο την Κροατία. Με τη Σουηδία κέρδισε η Κροατία. Προτείνω ξερό χ Πολωνία-Ιταλία. Και δεν παίζουμε την τριάδα που δίνουμε. Εντάξει, είναι κλασικό αυτό. Πάντα γίνεται έτσι. Όταν παίζουμε την τριάδα, κάτι χαλάει τελευταία στιγμή. Όταν δεν παίζουμε την τριάδα. Εντάξει, τουλάχιστον έστω και ένας, να με ακολούθησε τις προτάσεις του Nations League. Αυτή την τριάδα. Εντάξει, καλή ήταν. Ναι, το κακό είναι, φίλε. Ιταλία-Πολωνία δεν κουνήθηκε φίλο. Μάλλον στο Πολωνία-Ιταλία. Ένα 0-0 νομίζω έλειξε. Ναι. Όλα καλά. Μαζί μας και ο Κώστας. Και ένας φίλος μου το πρότεινε over αυτό και μου το έστειλε. Κώστα, σου έστειλα το δελτίο, είδες. Ήταν μία πολύ. Αρχίζει, το πήρε το... Από μη, ναι. Συγχαρητήρια. Πολύ σκληρή απώλεια αυτή. Και γκολ το άλλο που ήταν 0-0. Κώστα, κρέζα κάτσα, μιλά στο μικρόφωνο, φίλε. Φορτωμένο με νέο ο Κώστας και για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή που ξεκίνησε αρνητικά στην Ξάνθη. Ο Ορφέας Ξάνθης που όταν εγώ ξεκίνησα την φωτογραφία στο μέτρο Σπορ το 2000 λεγόταν Ορφέα Πούμα Ξάνθης. Έπαιζαν κάτι τέτοιο με τον τα προσβάλλω που ήταν σαν και εμάς τους τρεις. Με μεγαλομέτωχο νομίζω τότε να θυμάστε. Και χάσανε. Και χάσανε. Είχε εικόνα. Τι. Είχε εικόνα, λέω. Ναι, τα στιγμιότυπα τα είδα. Τα έχουν. Α, υπάρχει στιγμιότυπα. Υπάρχουν, βέβαια, φίλε. Δεν τα είδα. Υπάρχει ένα Lega TV. Και τι έκανε, Κανακούδης και αυτή τι έγινε, δεν.
Έχασαν ο Ηρακλής Αμπελοκήπων και όχι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Έχασαν. Λοιπόν. Κώστα, όχι, δεν είναι Ηρακλής. Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Είναι σαν τον Μπάγκεβιτς. Άσε, δεν είμαι υπέρ. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Και εγώ δεν ήμουν υπέρ του Σκόρα. Δεν ήμουν άλλη. Τι είπα να πει αυτό τώρα. Γιατί αυτό είναι Ηρακλής. Εσείς το κάνατε. Όχι εσείς. Όχι εσείς. Όχι εσείς, ο πρόεδρος σου. Ο πρόεδρος μου το χρηματοδότησε. Ναι. Για ρώτα τον ανασχολητή. Ποιος το έκανε. Καλά, το χρηματοδότησε ο πρόεδρος σου και το κανάλι. Επειδή το έκανε ο πρόεδρος μου, τι σημαίνει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ εγώ να έχω άποψη. Α, εσύ προσωπικά είναι. Προσωπικά καλά, τι. Ναι, άμα ανεβείς όμως, δεν θα λες Ηρακλής. Όταν ο Μπάγκεβιτς κέρδισε ήταν ο Έλληνας. I don't like this. Όταν έφερε κανένα 0-0 ήταν σε Σερβοέλληνας. Όταν έκανε ήταν Σέρβος και όταν έκανε πανηγυρικά ήταν. Ο πρίγκιπας Βάτραχος. Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Ο Έλληνας και ο Σερβοέλληνας κτλ. Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Ή όπως είχε έναν Ολυμπιακό, έναν Αλβανό Ολυμπιακό. Ήταν μια Αλβανός, μια Ολυνοαλβανός, μια Ομογενής, κλασικά, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι αυτοί πάντως μπορούν να πάνε στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα από τι εθνικότητα, τι χρώμα, τι πιστεύω έχουν ή οτιδήποτε. Ναι. Ναι, ρε φίλε, όντως. Δηλαδή. Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για όλους, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορούν να μετέχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης αλλά και ο πιο ασφαλής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είπαμε για το πώς χάσαμε το στοίχημα στο 90 με πέναλτι, σφαγή δηλαδή του στοιχήματος. Καλά, έχουμε Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα ντέρμπι. Δύο μεταγραφές. Και εσείς ασχολείστε Κώστα, με το στοίχημα. Κώστα, Ζομπά. Δύο μεταγραφές στο μπάσκετ του Άρη. Κώστα. Τι γκαγκαγκα. Για πες τη μία. Πετανίδης. Φιλαράκι μου. Το θυμάμαι αυτόν από κάπου. Ναι, από τον Ηρακλή, που ο αδερφός του παίζει στον Ηρακλή. Αυτόν θυμάσαι. Αυτός είναι ο μεγάλος Πετανίδης. Αυτός έπαιζε στον ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε. Και ο άλλος. Και οι δύο. ΠΑΟΚΣΑΚΙ δηλαδή. Όχι. Μπασκετάκια. Μπασκετάκια. Βέβαια. Τι παίζουν, τα παιδιά αυτά. Θα βοηθήσουν έτσι βοηθητικοί. Ναι. Και Τσιρογιάννης, τον οποίο τον βλέπουμε φανέλα της Εθνικής Κώστα. Εφηβών. Από τα μεγάλα ταλέντα θεωρούνταν. Μετά έκανε κάποιες επιλογές οι οποίες δεν τον βοήθησαν. Έπαιξε στον Ερμή Λαγκαδά που ήταν πάρα πολύ καλός. Και τώρα έρχεται στον Άρη. Εγώ δεν θα πήγαινα στον Άρη. Για να παίξω. Χρήσανθε. Το παιδί δεν θα παίξει. Άντερ 15 είναι μέχρι άντερ 20 ήταν αρχηγός, λέει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι παιχτάρα. Παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Άρα καλά αλλά πρέπει να παίζει. Γιατί και εγώ είμαι δημοσιογραφάρα, αλλά κάνω ακόμη μαζί σου. Δεν κάνω στο CNN. Yeah. Με την, για, να κλείσουμε, για να κλείσουμε την ώρα του μπάσκετ όπως την ανοίξαμε. Πάρε μια μουντζάρα εδώ. Δεν θα το αντέξω να μιλήσουμε πάλι για μπάσκετ. Το παιδί που πήρε ο Πάο Κώστα. Πεχτάρα. 17χρονο. Το καλύτερο ταλέντο τη ώρα Ελλάδα, όντω. Το τσέκαρα. Ρούμογλου. Ρούμογλου. Μακάρι. Να δούμε. Όπω και ο Άρης έχει στο βόλι, το πολύ μεγάλο ταλέντο στι γυναίκε. Στο βόλεϊ ο Άρης, άσχετε. Ποια. Ποια. Πες μου, ποια είναι. Δεν θυμάμαι το όνομά της. 2-2, 16 χρονών. 16 χρονών, δεν ξέρουμε. Τη βάλαμε χθες στο άλλο πατέρα. Α, μπράβο. Κώστα, φωτογραφία. Κερδίσατε τον Παναθηναϊκό. 3-2 με ανατροπή. Έτσι. Ενώ αυτό ήταν ωραίο, όντως. Γιατί ο Άρης έχανε 0-2 στέριο. Και έχανε στο τρίτο σετ, 22-24. Είχε 6 match ball ο Παναθηναϊκός και τελικά το έχασε το σετ με 32-30. Ναι, αλλά μετά άρχισε να παίζει καλά και όποτε παίζει καλά ο Άρης δεν χάνει. Οπότε... Ναι, λοιπόν, θα μάθουμε σήμερα το πρόγραμμα της... Τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Του ερχόμενου Σαββατοκύριακου από τη φανταστική Super League, 5 μέρες πριν, να έχουμε και μια γωνία να έχει suspense το όλο θέμα. Εγώ ξέρω που θα παίξω και τι ώρα. Για ποιο πράγμα 6 και 4 το Σάββατο στα Γιάννενα. Συγγνώμη, παίζει ο Άρης. Σουκού έχει η Super League. Άρης Απόλλων Σμύρνης. 6 και 4 στα Γιάννενα. Εγώ το κανόνισα για να πάω διήμερο. Το Σάββατο. Σάββατο 6 και 4. 6 και 4 θα παίζει η Ηρακλής ΠΑΟΚ. Πιθανόν. Ποιο ασχολείται. Κώστα. Και Άρης και Λάρης. Όχι. Τρικούπης Άρης. Εκδρομάρα. Πρέπει να πας. Πού. Αγρίνιο. Βολεύει. Στο Αγρίνιο. Και πώς λέγεται το γήπεδο. Μία ώρα είναι το Αγρίνιο. Πώς λέγεται το γήπεδο που θα παίξει ο Άρης και θα κάνει την πρώτη του νίκη. Ο Χαρίλαος Τρικούπης παίζει στο Αγρίνιο. Αγρίνιο, ναι. Πώς λέγεται το γήπεδο. Σαββίδης Sports Arena. Μιχάλης Κούσης. Τι χτυπάς εδώ. Εντάξει, για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Λοιπόν, είχαμε την εθνική εκθέση.
Είχαμε την εθνική. Εντάξει, είχαμε... Η μεγάλη είδηση του Σαββατοκύριακου είναι άλλη. Είχαμε μετακόμιση του Μαωρίσιο. Αυτή είναι η είδηση. Θα τα πω όλα, Χρήστα, δεν έχω θέμα εγώ. Τι να πεις. Ποια εθνική μας δες τώρα. Τι να πεις. Μας φάγατε τα σηκώτια με το Βέλεθ. Με το Βέλεθ μας φάγατε τα σηκώτια. Με το project του Παναθηναϊκού και τα λοιπά που τους διώχνει όλους και τα παίρνει ο Αλαφούζος. Μας φάγατε τα σηκώτια και αφού μας φάγατε τα σηκώτια. Ο Μαωρίσιο. Ο Βέλεθ τουλάχιστον άφησε τα τριπλάσια. Πήγε με τα τριπλάσια λεφτά στο Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον. Ο Μαωρίσιο, μπορεί να πει γιατί αφήνει και πάει με λιγότερα. Άρα κάτι συμβαίνει μέσα στην ομάδα σου. Το λάθος του ΠΑΟ Κρίσανθε είναι ένα. Όχι, πολλά είναι τα λάθη του ΠΑΟ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνδέσμων. Για το Μαωρίσιο μιλάμε, Κρίσανθε. Χαίρομαι που διαβάζει την ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟ. Κοίταξε, την έψαξα να τη βρω, είναι η αλήθεια. Αν ήταν αντίστοιχη ανακοίνωση του Άρη, θα ήταν πρώτο θέμα. Επικοινωνία. Επικοινωνία, ναι. Του ΠΑΟ ήταν 37ο. Να μπαίνει στο 10 που την έχει πρώτο θέμα. Κατά τη διοίκηση. Αυτό δεν σα θυμά. Όχι, του Άρη δεν το έχετε πρώτο θέμα το 10. Όχι, κοίταξε. Τα μέσα ενημέρωσής μας δυστυχώς, Στέριο, όλα. Και εμείς μέσα σε αυτά, ναι. Τονίζουμε τα λάθη του αντιπάλου και θάβουμε την κριτική για τις ομάδες μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, τα φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ έθαψαν την ανακοίνωση στο συνδέσμο του ΠΑΟΚ. Ενώ αν έβγαζε ανακοίνωση ο Σούπερ 3 κατά του Καρυπίδη, θα ήταν πρώτο θέμα. Καρυπίδη κανόνισε. Αυτό είναι τέτοια, η επικοινωνία. Ναι. Εγώ έψαχνα να τη βρω, όντως το 10 την είχε δεύτερο θέμα. Χρήσανθε, μπερδεύεσαι όμως, γιατί κρίνεις τη γενικότερη επικοινωνία για ένα site μόνο. Δεν είπα για ένα site, είπα τα μέσα γενικότερα. Ήταν ποια μέσα. Σε ένα site ήταν 33η. Στα άλλα μεγάλα site. Να μιλάς με ονόματα. Στα άλλα τα μεγάλα site, Κώστα, ήταν 7η, 8η, 9η είδηση. Anyway. Αντίστοιχα στον Άρη, είναι πρώτη. Καλά, αυτό είναι υπερβολή. Εντάξει, πάμε στο Στέργιο να μας πει τι συμβαίνει. Τι μας συμβαίνει. Να μας πει για το Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο προτίμησε έχει το κάνει ο ΠΑΟΚ μόνο ένα λάθος στην υπόθεση του Μαωρίσιου. Ξαναγύρισε και του έκανε πάλι πρόταση. Σωστά. Αυτό είναι το λάθος του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πώς είναι, το λάθος είναι από την αρχή. Μέχρι να φτάσει εκεί ο ΠΑΟΚ να ξαναστραφεί στο Μαωρίσιο, τα έκανε όλα σωστά. Αν ήθελε ο Μαωρίσιο, Χρήσανθε. Ναι. Και αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα έλεγα, Κώστα, αν θυμάσαι, ότι αυτό με τη Λιόν. Κάτι δεν μου αρέσει. Σωστό. Ότι ο Μαωρίσιο με τη Λιόν και τα λοιπά. Σιγά μην τον ήθελαν και οι Σικάγο Μπουλς. Λοιπόν. Τη μέρα της προσφοράς του ΠΑΟΚ. Αν ήθελε ο Μαωρίσιο 1,2 και 1,3 και 1,5 και 2,8 είναι να αναφέρει το δικαίωμά του. Ο ΠΑΟΚ του έδωσε ένα συγκεκριμένο ποσό. Πολύ χαμηλότερο από αυτό που έπαιρνε μέχρι τώρα ο Μαωρίσιο. Και για μένα το έλεγα και όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν έβγαλε τα λεφτά του ο Βραζιλιάνος. Ποτέ δεν έβγαλε τα λεφτά του. Τα έβγαλε, ρε φίλε, ο καλύτερος σου χάφ τα τελευταία δύο χρόνια. Ποτέ δεν έβγαλε τα λεφτά του. Υπό την έννοια ότι δεν θα ήταν αναντικατάσταση όμως. Κώστα, πάντα είχα μια την ίδια άποψη για το Μαωρίσιο. Δεν τα γυρνάω. Δεν τον πήγαινε. Δεν τα γυρνάω, όχι. Που δίνει την μπάλα μόνο πώς φορές, έλεγα πέρσι την ώρα που η ζώνη πεζότανε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένα παίκτη να έχει 0 γκολ, 0 assist. Πώς φορές το έλεγα. Το είπε, ναι, το είπε. Πώς φορές το έλεγα. Εσύ. 0 γκολ, 0 assist. Σε 35 μάτς. Ο Αναστασιάδης του Γεωργίου, εσύ. Του Αναστασίου. Λοιπόν, το λάθος του ΠΑΟΚ είναι το εξής, ότι στράφηκε ξανά στο Μαωρίσιο. Αυτό είναι το λάθος του ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει σκάουτινγκ για να βρει παίκτη. Μα αφού δεν έχει παίκτες. Το είπα και την άλλη φορά, μια χαρά σκάουτινγκ έχει. Το θέμα χωλαίνει αλλού. Πού χωλαίνει. Επάνω. Πού να χωλαίνει, Χρήστα, επάνω χωλαίνει. Επάνω. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Χωλαίνει επάνω, αλλά μόλι παίρνει σκούπα ο Ιβάν. Τι σκούπα να πάρει, τον εαυτό του πρέπει. Δεν υπάρχει Ιβάν για να πάρει σκούπα. Σωστό. Δεν υπάρχει. Είναι το ποιος. Δεν υπάρχει Χρήστεργιο αυτή τη στιγμή. Διοικητικά δεν υπάρχει. Ή όπως υπάρχει. Η φυσική του παρουσία δεν υπάρχει. Κώστα. Η φυσική λέω, παρουσία δεν υπάρχει. Η πρακτική του παρουσία. Διοικητικά. Έτσι όπως τα περιγράφει. Και οι σύνδεσμοι αυτό γράφουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει με τη συνένεση του Ιβάν. Εντάξει, ενημερώνεται. Να καθαρίσει το ρόστερ, να μειωθεί το μπάτζετ, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Τα πάντα γίνονται μετά από βούληση του Ιβάν. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει, ας πούμε, αντίο για το Βιερίνια. Γιατί περιμένουν τον Ιβάν Σαββίδη. Τα πάντα περνάνε τον Ιβάν. Πρόεδρε, να αγοράσω ένα τηλέφωνο για την ΚΑΕ. Ναι, Κώστα, αγόρασε, εννοείται. Πάω, εγώ παίρνω ένα τηλέφωνο 900 ευρώ. Ρε Κώστα, τι τηλέφωνο αυτό πήρες. Το βλέπει η Μαρία και λέει, Ιβάν, αυτός ο βλάκας. Ναι, πήρε. 900 ευρώ. Μαρία, πες του. Καλά ρε πρόεδρε, δεν στο είπα και μου είπες πάρε. Ναι, αλλά πήρες 900 ευρώ. Ή το αντίθετο. Κώστα, πάρε ένα τηλέφωνο. 4 ευρώ. Και πώς φτάνει στο σημείο να δίνει τα 400 χιλιάρικα του Παναθηναϊκού να είναι πιο θελκτικά για το Μαωρίσιο από ότι. Εγώ νομίζω. Που πόσα τελικά ήταν ο Μαωρίσιο, μήπως τελικά ο Μαωρίσιο, δεν ήταν η πρόταση 800. Ήξερε, πούμε, μήπως είναι μόνο φημολογία τα 800 και τα 700 και τα 600. Όχι. Υπάρχει ποδοσφαιρική εξήγηση. Ο Μαωρίσιο ξέρει ότι ο προπονητής δεν κλαίει γι' αυτόν. Αυτό. Δηλαδή δεν κοιμάται ο Φερέρα και λέει Παναγίτσα μου. 34 είναι. Ένα καλό συμβόλαιο. Θα δώσω εξήγηση εγώ που είμαι ειδικό στου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστέ. Πες, Στέργιο. Έχουν φύγει τα
τα φιλαράκια του, βλέπει μια διάθεση αποδόμησης προπέρσινης ομάδας και σου λέει: θα πάω να αλλάξω και μια πόλη, να πάω στην Αθήνα. Μια χαρά. Θα πάρω και τα λεφτά μου. Φαντάζομαι, δεν ξέρω το Παναθηναϊκό τι γίνεται, μπορεί και να μην τα πάρει. Και δύο χρόνια contract. Και δύο χρόνια συμβόλαιο, δύο αντί χρόνια. Για ένα που του πρότεινε ο ΠΑΟΚ. Και μια χαρά θα είναι βαλίτσες, ο Μαουρίσιο. Κούριερ βαλίτσες. Το λέω και να το κλείσω σε πρώτη φάση. Το λάθος του ΠΑΟΚ ήταν ότι στράφηκε πάλι στο Μαουρίσιο. Δεν είχε καμία λογική αυτό που έγινε. Εντάξει. Εκεί δεν και μόνο αρνητικά έχει ο ΠΑΟΚ. Παρά θετικά. Και δεν βγήκε έναν άλλο. Και τελευταία μέρα του μεταγραφών, αν θυμάσαι, χρήσανθε στι. Πότε ήταν, 5-6. Δεν κάναν πρόταση Οκτωβρίου. Είπε όχι. Ήταν για τον ΠΑΟΚ ανεπίτρετο να έχει δύο μήνες για να βρει ένα χαφ και τελευταία μέρα ή στη μέρα των ελεύθερων να στρέφεται στο Μαουρίσιο. Ήμαρτον, παιδιά. Τραγικό. Επίσης, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ο Στέργιος, είναι και ποδοσφαιρικό το θέμα και ότι οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, όπως εύστοχα διάβασα στα social media, των οποίων είμαι θαμώνας, έχουν τρομερό εγωισμό και θέλουν να παίζουν. Λένε λοιπόν ότι το κίνητρο ήταν ποδοσφαιρικό. Σαν το Ζαμπά. Ότι όπως έφυγαν οι άλλοι, που δεν γούσταραν και την κατάσταση, ναι. Ο Μάτος, ο Ζαμπά κτλ. Οι Βραζιλιάνοι έχουν ένα εγωισμό φοβερό. Θέλουν να παίζουν. Ναι. Τώρα αυτός, αν το είπανε, σε υπολογίζουμε, αλλά να, ο προπονητής δεύτερη επιλογή και στον ΠΑΟΚ. Γιατί λέει, ποια είναι η πρώτη. Κώστα, άμα σου του Μαουρίστιο. Αν σου πούνε η μία. Στον ΠΑΟΚ, ποια είναι η πρώτη επιλογή για τη θέση του Μαουρίστιο. Ναι. Τη δεύτερη φορά που τον είπαν δεν υπήρχε επιλογή. Γιατί υπήρχαν την πρώτη. Την πρώτη, υποτίθεται, ναι. Ποιο ήταν. Θα πάρουμε, του είπαμε. Θα πάρουμε, ναι. Εντάξει. Okay. Ποιο πήραμε. Αν σου πούνε 1 Ιουνίου, αδερφέ, αυτά έχουμε να σου δώσουμε. Εντάξει. Και να φύγει, θα βρούμε άλλον και φεύγει. 1 του Οκτωβρίου, αν σου πούνε τελικά σε θέλουμε, αλλά έχει ίδια πρόταση εσύ από άλλη ομάδα, θα πα στην άλλη ομάδα με τα ίδια χρήματα πάνω κάτω. Επίσης, νομίζω ότι ίσω λίγο υπερβάλλουμε σε αυτό. Άρα 400 του δίνει και πάω, αφού είναι τα ίδια χρήματα. Χρήσανε, δεν ξέρω αν είναι 4 ή 5 ή 5,5. 8 λέγατε, ρε φίλε. Τι 8. 800 δεν λέγατε ότι είναι τα. Από 1-300 800. Αυτό δεν είναι το νούμερο. Πάω το 800. Το νούμερο όταν έγινε το καλοκαίρι όχι, πρόταση. Όχι. Εγώ ξέρω, εγώ αυτό πολύ, εγώ ξέρω πολύ χαμηλότερα χρήματα. Έπαιρνε 800. Πολύ λιγότερα. Όχι, δεν έπαιρνε. 300 έπαιρνε. Παραπάνω απίστευτο. Δεν ξέρω αν έπαιρνε 1,3. Σοβαρά. Μάλλον εκεί τώρα 1,2, 1,3. Τα λεφτά τα έχουμε όλοι. 1,300. Για να καταγράψει 0 γκολ και 0 assist. Έβαλε γκολ. Αλλά του κλέψαν το πρωτάθλημα. Τον μπα έπεσε. Δεν έβαλε γκολ. Του Βαρέλα τον γκολ. Αυτό έκανε. Α, το ακύρωσε. Χάσατε και το πρωτάθλημα εξαιτία του. Άσχετε. Αυτό έκανε το offside, δηλαδή Στέργιο. Όσο το μπάτζετ του Άρη και του Ηρακλή στο μπάσκετ. 1,300. Σιγά μην έχω τόσο μεγάλο. Τόσο. Πιο λίγο έχω. Πιο λίγο έχω. Καλά, ναι. Καλά. Πήρε κι άλλο παίκτη τώρα. Το πρόβλημα που διαπιστώνω εγώ είναι ότι έχει αφήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πολύ χώρο στον καθένα και να γράφετε το οτιδήποτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη του Όλα Βρέμπε θα γίνει Τετάρτη, θα γίνει Πέμπτη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Τι φταίει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κώστα, πολλά θέματα. Τι εννοεί έχει αφήσει να γράψει. Έχει αφήσει. Δεν υπάρχει πουθενά ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει πουθενά ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο φίλος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Δεν θα γράφει την άποψή του κάποιος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν σύνδεσμο όπως εσείς που στόμα έχουν και μιλιά δεν βγάζουν πλέον. Η ΑΕ και ο Παναθηναϊκός μαζεύουν τα περισσεύματα του ΠΑΟΚ, αλλάζει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό μια ανάγνωση. Ναι, ρε φίλε, γιατί κάποτε ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα περισσεύματα, τότε τα παίρνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο επίπεδο που είναι η ΑΕ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Εσύ που τον παρακαλώ στο Μαουρίσιο Στέργιο, τώρα δεν είναι περίσσευμα. Και δεν είναι περίσσευμα παίκτη που του έκανε πρόταση πριν τρει μέρε. Δευτέρα μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ τον άφησε να φύγει. Σάκοφ. Τον Σάκοφ τον πήρε, αλλά ο προπονητή σου, τον οποίο εμεί έλεγε ότι κακό τον άφησε. Και έφυγε μια μέρα το ότι δεν έχει λεφτά να του πληρώσει πλέον όπω πληρώνε. Επειδή τα πράγματα δεν τα ξέρει. Όχι, τα πράγματα δεν τα ξέρει. Και αφήνει και ορούνται ό,τι να είναι. Ο προπονητή, το έχω ξαναπεί. Ο προπονητή έλεγε ότι θέλει να φύγει ο Σάκοφ. Το μήνυμα σε μένα ήταν να απαντήσω. Κάτσε λίγο να πω. Το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγομαι πάλι. Τι πόλεμο ήταν αυτό. Ο προπονητή έλεγε ο πρώην ότι δεν θέλω να φύγει ο Σάκοφ γιατί έβλεπε μπροστά και ήξερε ότι δεν θα έρθει καλύτερο ο Σάκοφ. Όπως και έγινε. Ήρθε ο Αγκούστο. Μάντι Κάλχα. Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο Σάκοφ είναι καλύτερο. Και η ΑΕΚ πήρε τον καλύτερο. Και μάλιστα τον έχει αναπληρωματικό η ΑΕΚ, παιδιά, τον Σάκοφ. Μια χαρά που έχει ο Σάκοφ. Απάντησε, Χρήστα, στο μήνυμα. Στο μήνυμα. Πρώτον, οι ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο Super 3 το προηγούμενο διάστημα και μπήκανε πρώτο θέμα στα site που είναι κόντρα στον Άρη. Απέδειξε ότι έχει φωνή. Γιατί ξεφώνησε και για το θέμα του και για τη σχέση με τον Ολυμπιακό που δεν συμφωνούν. Ναι, ναι. Οι οπαδοί, γιατί το βλέπουν διαφορετικά οι οπαδοί από ό,τι το βλέπει η διοίκηση. Άρα είσαι λίγο άδικος στο συγκεκριμένο φίλε, ή μάλλον δεν είσαι άδικος, είσαι εγγρόσεις ο άδικος. Τώρα, αν θεωρείς ότι αλλάζει επίπεδο ΠΑΟΚ ξεπουλώντας τον Πέλκα, τον ΑΚΠΟΜ και παίρνεις 1,5 εκατομμύριο από τέτοιους ποδοσφαιριστές που πέρσι, αν λέγαμε για να τους δώσει, έλεγε σε τέλος 7, 8, 9 και 10. Αν θεωρείς ότι αλλάζει επίπεδο ΠΑΟΚ δίνοντας με
παίρνοντας μάλλον ο ίδιος από το Λιμιό 1,8 πόσα πήρε ο ίδιος ο Πάκο, έτσι. Ή παραπάνω πήρε, πόσα πήρε, Σέργιο. Τέλος πάντων, εκεί. Ενώ πριν 6 μήνες ο Γιώργος Σαββίδης έλεγε ότι τον πουλάει 20. Και αν θεωρείς ότι αυτή είναι η αλλαγή του επίπεδου, να μείνεις χωρίς αμυντικό χαφ και να επιστρέφεις στο Μαουρίσιο, που ενώ επιστρέφεις 2 μέρες μετά τον ανακοινώνει ο Αφραγκούζος, όπως τον λέτε εσείς οι ίδιοι, αν αυτό θεωρείς ότι είναι αλλαγή επίπεδου, οκ, okay, πάω πάσο. Εγώ λέω ότι ο Πάοκ άλλαξε επίπεδο, φίλε, όταν πήρε τον double. Εκεί και με τα συμβόλαιά του και με τη δυναμική του και με τη δύναμή του γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν όντως πολύ ισχυρός παράγοντας. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτή η δυναμική του στο ποδόσφαιρο δεν υφίσταται σήμερα που μιλάμε, και το κυριότερο απ' όλα, εκεί που ήταν πάρα πολύ δυνατός και ίσως στο ύψος με την ΑΕΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ανύπαρκτος ακόμα σε αυτό το κομμάτι που θα αναφέρω τώρα, εκεί λοιπόν που ήταν ίσως στο ύψος με την ΑΕΚ και ίσως και λίγο ψηλότερος σε θέματα ενώσεων, ΕΠΟ, δηλαδή του να εξασφαλίζει το 50-50 για την ομάδα του, έτσι, έτσι το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή σε ενημερώνω, φίλε, ότι με βάση και την απίστευτη γκέλα την οποία έκανες, που άλλαξε επίπεδο όντως χωρίς να έχεις τα δελτία για 3 παιχνίδια, η ΑΕΚ είναι ο απόλυτος παίχτης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πλέον. Ο απόλυτος παίχτης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και γι' αυτό ο Μελισανίδης γύρισε στο Λάκοβιτς ενώπιον όλων, στον άνθρωπο της UEFA δηλαδή, και του είπε: οι εκλογές θα γίνουν με το υπάρχον σύστημα και έτσι όπως θέλω εγώ. Πω. Εννοεί όπως θέλει η ΕΠΟ. Οπότε, αν είναι να αλλάζεις με αυτόν τον τρόπο επίπεδο, μακάρι, φίλε, θέλω να πιστεύω ότι η έπαρση την οποία, η οποία σε διακρίνει στο μήνυμα, να συνεχίσει να υφίσταται. Λοιπόν, πάμε στο break. Θες να πεις κάτι, Στέργιο, πριν πάμε στο break? Όχι, διαβάζω ένα κείμενο. Φοβερό! Στο αγαπημένο σου site. Στο αγαπημένο σου site. Το site της αλήθειας για σένα. Έτσι. Το site της αλήθειας για μένα είναι μόνο μένα, το Λαμπάρις. Το Λαμπάρις και το Basket Plus. Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με το 10, Στέργιο. Ούτε, ούτε το έχω πάρει επικαλεστεί ούτε πάρα πολλές φορές. Δεν το έχω επικαλεστεί. Α, σε κρίσατε. Δεν το έχω επικαλεστεί. Είσαι ψεύτης. Έχω να το επικαλεστώ από τότε με τις αποκαλύψεις που έκανε τις πραγματικές για την Ξάνθη. Εγώ διαβάζω. Το μόνο θέμα που το οποίο το είχα επικαλεστεί είναι διότι είχε από τη Σουλούκου απευθείας ενημέρωση το φάκελο και μας έλεγε πώς πήγαν τα λεφτά από το ένα στο άλλο. Πώς πήγαν τα χαρτιά όλα στον Ολυμπιακό, πώς πήγαν, απορώ. Οι 19 παίκτες του Ολυμπιακού Β' διαβάζω. Ναι. Παίζανε. Φοβερό. Ο Ολυμπιακός έχει παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού 19 παίκτες κτλ. Μπλα μπλα. Ο Πέδρο Μάρτινς, ναι, αυτό, ναι, κτλ. Αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα. Σιαμπάνης, παρέθεση Άρης. Δεν ισχύει αυτό. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Σιαμπάνης έχει αποκτηθεί με ελεύθερη μεταγραφή για 4 χρόνια. Έτσι λες εσύ. Το ότι το έγραψε, υπάρχει άλλο κείμενο, επειδή είστε τεράστιοι προπαγανδιστές του ίδιου site. Άλλη υπογραφή που λέει ότι πήγε ελεύθερος. Πάμε παρακάτω. Δες την, τι ημερομηνία λέει. Αυτό έχει ημερομηνία, Χρήστα, θα σου πω αμέσως. 11 Δεκάτου. Περίμενε. Τι ημερομηνία. Παλιά. Περίμενε. Στέργιο. Θα μας πρίξει, στην αρχή Στέργιο του κειμένου είναι η ημερομηνία, Στέργιο. Πάμε. Δεν τα ξέρω εγώ τα site, θα ξαναδούμε. Ναι, ναι, καλά, λοιπόν. Διάβαζε μια χαρά τι γινόταν με το καπάζι. Στην εισαγωγή, ρε Στέργιο. Πού ρε. Στο πάνω, πάνω. Την ημερομηνία. Δεν υπάρχει. Ο παίκτης έχει έρθει με ελεύθερη μεταγραφή, Στέργιο. Μπορείτε να ρωτήσετε τους κολλητούς σας στην ΕΠΟ να σας το στείλουν. Πες μου την ημερομηνία. Εκεί τα κόκκινα γράμματα τι είναι, δεν βλέπω μέχρι εκεί. Να το. Α, το όνομα. Πάνω, πάνω. Δεν έχει ημερομηνία. Δεν έχει ημερομηνία. Ευχαριστώ. Name. 4 χρόνια έχει αποκτηθεί, Στέργιο. Oh. 4 χρόνια δανεικό, δεν γίνεται. Ντάμπλ σκορ στο φάσμα. Περιμένουμε για να δούμε τα κρυφά. Και ο Τουρμισάη η μεταγραφή. Κατέβα κάτω, κάτω, κάτω. Ο Τουρμισάη είναι όπως ο Μπαλογιάννη. Σα το εξήγησα. Ο Μπαλογιάννης, όπως έδωσε τον Μπαλογιάννη με 50% και δικαίωμα να πληρώσει για να τον ξαναπάρεις, ακριβώς το ίδιο έγινε. Στέργιο μου. Παιδιά, μην μάλλονουμε πάλι για τέτοια πράγματα. Α πούμε και καμιά είδη στον κόσμο. Απλά ενώ αποκαλύπτουμε το τι γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα με τον Μαουρίσιο κτλ., ο άλλος ασχολείται μόνο με τον Άρη. Φυσιολογικό. Το με τον μεγάλο Άρη. Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί πήρες φόρα για τον Πάοκ και τον έλεγε εσύ. Όταν λέω κάτι για τον Πάοκ, στέλνει κάτι για τον Άρη. Τον τι Άρη να κάνουμε τώρα. Μην ασχολείσαι με τον Πάοκ, καλά, κοίτα την ομάδα σου. Δημοσιογράφη μα, Στέργιο. Και εσύ ασχολείσαι με τον Άρη. Απλά εγώ δεν λέω ότι δεν ασχολούμαι με τον Πάοκ, όπως λέτε εσείς. Που όλη μέρα ασχολείστε με τον Άρη και λέτε έχουμε δει ότι δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Αυτό σου λέω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πείτε και για Ηρακλή κάτι, ρε παιδιά. Για Ηρακλή τι να πούμε, έχασα τον Ορφέα. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάω σε break. Πριν από 5 ώρες είναι το.
Είναι λάθος. Το κείμενο είναι λάθος. Πάρε κανένα φίλο εκεί πέρα που έχεις να πεις παιδιά είναι λάθος. Δεν έχω ούτε ένα. Έχει ούτε ένα. Δεν έχω, μόνο το Σελμαζίδη ξέρω από το 10. Κανέναν άλλον. Ήξερα και το Λευτέρη Δούκα που τον πήρε υπεύθυνο επικοινωνία, Στέργιο. Γιατί σχέση με το 10 έχει μόνο ΠΑΟΚ. Όχι εγώ. Αυτό λοιπόν που είχε και έγραφε τα κείμενα στο 10, τον πήρε υπεύθυνο επικοινωνία. Σκέφτεσαι να γινόταν ανάποδα, τον έπαιρνε ο Άρης. Σκέφτεσαι να έπαιρνε ο Άρης. Ο Άρης πήρε ένα. Ο Άρης πήρε ένα. Εγώ δεν είμαι στο 10. Εγώ δεν είμαι στο 10. Μπορεί για κάποιον ΠΑΟΚ να είσαι χειρότερο του 10. Ο Άρης με είχε. Ναι, με είχε. Χειρότερο δεν μπορεί να είμαι, Στέργιο, γιατί όχι, μια φορά, είναι... ούτε μία φορά δεν έχω βρει στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Ούτε μία φορά, Στέργιο. Σέβομαι τον αντίπαλο. Κάτι κάποιο αξία δεν το έχουν. Εγώ. Ούτε στην κουλτούρα του, ούτε στη δημοσιογραφική του καριέρα. Εμένα μια φορά να με δει να βρίζω δεν υπάρχει, Στέργιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η τεράστια. Και αυτό αναγνωρίζεται ξέρεις από τον κόσμο. Και να προσβάλλω. Ακόμα και, και να προσβάλλω. Ακόμα και, από αυτούς που δεν με γουστάρουν, Στέργιο. Για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορούν να πούν το παραμικρό. Ε, τώρα αυτή... Αντιθέτως έχουν πει ότι θα με θέλανε να είμαι στην ΠΑΕΠΑΟ. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Μην τα λες απότομα, θα πάθω τίποτα. 46 χρονών έγινα. Θρύλο 24, η 19 δανική. Πάλι ο Σιαμπάνης μέσα. Copy paste είναι τώρα, Στέργιο. Τώρα τι λέει. Παιδιά, θα πάμε σε ρεύμα. Σημασία έχει τη γράφηκα όταν. Όταν γράφαν αυτοί όμως για την Ξάδη και τους δανεικούς σου, έλεγες ότι είναι αναξιόπιστοι. Όντως. Τώρα είναι αξιόπιστοι. Όντως. Δεν είναι δανεικός η Αμπάνης, Στέργιο. Χρήσατε το στίγμα σου έχει μείνει. Επέτρεψε μου να μην σε βρει. Από την προπαγάνδα. Από την προπαγάνδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ανακοινώθηκε η ΠΑΕ Άρης για 4 χρόνια παίκτη. Έχεις δώσει. Τέλειωσε. Και ο Τουρμισάη ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις κι άλλη μια φορά κάνεις λάθος. Περνάω πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή και θα ξανάρθω και αύριο. Περνάω ωραία στην εκπομπή γιατί πήγες γύρω από τον Ορφέα. Αν ναι, υπάρχει και εσύ. Φίλε, ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, break. Ο φίλος ο 273 δεν αντιλαμβάνομαι γιατί λέει ότι δεν θα το διαβάσει ο συνήθως. Φίλε, κοίταξε να δεις κάτι. Μετά από 23-24 χρόνια στο χώρο, δεν με επηρεάζει το να το διαβάσω αν μου το γράψεις. Αλλά δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να μην το διαβάζω. Για δηλαδή. Το αυτό που λέει, ναι, θα το πω. Η μόνη περίπτωση εννοεί? Να μην το διαβάσω είναι πραγματικά να το ξεχάσω κάτι. Και δεν συμβαίνει συνήθως. Ζήσα που τα δικά σας μηνύματα μου αρέσει να διαβάζω περισσότερο. Όντως. Λες λοιπόν. Ο Λιμνιός δόθηκε με 3 για τον ΠΑΟΚ και 300.000 ο Ατρόμητος. Κατά τον Χρύσανθο, ο ΠΑΟΚ πήρε 1,8. Υποκλίνομαι στον προπαγανδιστή. Πέρα του ότι ρώτησα το Στέργιο πόσα πήρε χρήματα, λες ψέματα ως προς το 3 γιατί δεν πήρες 3.300. 3,3 πήρε ο ΠΑΟΚ και έδωσε τα 300 στον Ατρόμητο. Εγώ διάβασα ότι πήρε 3 και έδωσε τα 2,7. Μικρή διαφορά. Και έδωσε τα 300, συγγνώμη. Μικρή διαφορά. Σωστά. Είτε πήρε 3. Μάλιστα. Είτε πήρε 2. Μάλιστα. Που είπα εγώ ως προπαγανδιστής. Μάλιστα. Με το 20 που είπε ο Γιώργος Σαββίδης. Τι σχέση έχει. Σωτσά. Το 1 εκατομμύριο διαφορά είναι η προπαγάνδα μου ή τα 17 παραπάνω. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Φίλε, ένας φίλος εδώ μου στέλνει την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Η οποία να στη διαβάσω και σε ένα Στέργιο σε περίπτωση που είναι επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Δεν είναι ούτε διαρροή, ούτε μου είπε κάποιος, ούτε άκουσα, ούτε κάποιο site. Επομένως, αν λέει ψέματα η ΠΑΕ Άρης, θα είναι εκτεθειμένη η ΠΑΕ Άρης, απίστευτα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Μάριου Σιαμπάνη. Ο 29χρονος διεθνής τερματοφύλακας που ανήκε στον Ολυμπιακό, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας. Είναι πολύ εύκολο, μια που έχετε και τις άκρες στην ΕΠΟ, να διαπιστώσετε αν η ΠΑΕ Άρης λέει ψέματα και να την ξεφτυλίσετε. Αντιθέτως, βλέπω ότι επικαλείστε ένα δημοσίευμα του site το 10, το οποίο βέβαια site το 10 το επικαλείστε για θέματα του Άρη για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όταν αποκάλυπτε όσο αποκάλυπτε για τη σχέση ΠΑΟ Ξάνθη, λέγατε ότι είναι το site του Μαρινάκη. Ναι, επειδή είναι το site του Μαρινάκη, εγώ λέω ότι ξέρει παραπάνω πράγματα για παίκτη του Ολυμπιακού. Φίλε, το να γράψει ότι κάποιο είναι δανεικό ένα συνάδελφο και τα λοιπά. Δεν διαβάστηκε το κείμενο. Τι να διαβάσει. Σάββατο το απόγευμα είναι. Και τι, το πήρε κανένα τηλέφωνο να το πει. Του Ολυμπιακού Β'. Και τι μα νοιάζει αυτό. Α στείλει πάλι. Επειδή έγραψε. Η Πάη Άρη να στείλει. Η Πάη Άρη να στείλει. Σιγά μην ασχολείται με την κάθε μπουρδα που γράφεται. Όχι, εδώ δημιουργείται εντύπωση βέβαια. Όλα είναι επικοινωνία, Χρυσάν. Δεν είναι επικοινωνία. Είμαστε. Ωραία, πε το. Ζομπολή, στείλε ρε στο 11. Να διορθώσει να. Ένα κείμενο του Ανυπαρκτόπουλου. Γιατί να... τα παιδιά τη ΠΑΕ μην βγάλει το χαρτί που είναι δανεικό. Α, το βγάλει. Το σφοντικό, Χρυσάθε. Λοιπόν. Δεν είναι δανεικό, Στέργιο. Στέργιο δεν είναι. Δεν είναι δανεικό, Στέργιο. Δανεικό είναι ο Φασίδης στην Ξάνθη για 2 χρόνια. Έτσι. Ενώ έδωσε και 400 χιλιάρικα. Ο... αυτό είναι δανεικό. Και ο Κλιγκόπουλος, πώς το λένε. Ο Κλιγκόπουλος δεν ήταν δανεικό, Κώστα. Πήραμε τα 300, αλλά δεν ξεφτυλιστήκαμε να έρθει να παίξει δανεικό σε εμά. Ο Ηρακλής κανένα δανεικό από τον Ολυμπιακό πήρε ποτέ. Τι? Ούτε έναν. Ποιο? Περήφανη και αυτόνομη.
Λοιπόν, yeah. Υπάρχει ανάρτηση. Και χωρίς ομάδα, γι' αυτό είστε αυτόνομοι. Και χωρίς όνομα. Απλά να πω ότι μαζί μας είναι η Injection Service, Στέριο, και να πεις μετά και την ανάρτηση. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Πληροφορίες 2310-933-787. Κανονικά και για το αυτοκίνητό σας, έτσι, όχι μόνο για την εφαρμογή. Βέβαια. Αν θέλετε απλά να τη δείτε, θα μπείτε είτε Google Store είτε App Store, ανάλογα τι κινητό έχετε. Θα πατήσετε Injection Service και θα τα δείτε όλα. Πάμε, Στέργιο. Λοιπόν, η σύζυγος του Μαωρίσιου έχει κάνει ανάρτηση. Okay, δεν θα μπω ούτε θα σχολιάσω, απλά θα τη διαβάσω. Έχω μια άλλη άποψη για το τι σημαίνει κάποιος να υποφέρει. Έχω και ανθρώπους, όλοι έχουμε ανθρώπους κοντινούς μας που πραγματικά υποφέρουν ακόμα και ένα. Πες τι έγραψε. Ας σου πω, εντάξει, ας σου πω. Λοιπόν. Μπορεί να μου τη στείλει κιόλας. Τελείωσε. Υπάρχει και στο πάκο σας. Τελείωσε. Το να υποφέρει δεν είναι αιώνιο. Μετά την καταιγίδα έρχεται πάντα η ευτυχία. Ο Θεός μας παρήχε, ο Θεός θα μας παρέχει. Μόνο εμείς ξέρουμε πόσο υποφέραμε από τον Ιούνιο. Όταν κινημερωθήκαμε για την αποχώρηση από την προηγούμενη ομάδα. Ήταν επίπονο. Αλλά μας δυνάμωσε ως ζευγάρι, ως οικογένεια και θέλουμε να το γνωρίζουν αυτό πως ήταν αληθινά στο πλευρό μας. Όχι ως φυσική παρουσία, αλλά με τα μηνύματα που έστειλαν και υπέφεραν μαζί μας. Σήμερα ανοίγει ένας νέος κύκλος, νέα πόλη, νέο σχολείο για τα παιδιά. Θα κρατήσουμε την ελληνική μας κουλτούρα. Είμαστε χαρούμενοι για σένα, αγάπη μου, όπως σου έχουμε πει. Ευχαριστώ. Όπου και αν πας, θα πάμε και εμείς. Ευχαριστώ, Θεέ μου, για όσα μας ευλόγησες. Ναι, εννοείται. Η Μαωρίτσια να κάνει τέτοιο τώρα. Υποφέρω. Πέρα από τους υπέροχους φίλους που έκανα, τους οποίους δεν αναφέρω για να μην ξεχάσω κανέναν, ευχαριστώ Θεσσαλονίκη που μας υποδέχτηκε τόσο καλά, που έφερε στον κόσμο την Μαλού, είναι η κόρη του ζευγαριού, και που μας έκανε να ερωτευτούμε. Λέω αντίο με δάκρυα στα μάτια, ευτυχία, ευγνωμοσύνη, αλλά και λίγη λύπη, επειδή μόνο εγώ ξέρω πόσο παράλογα δύσκολοι ήταν οι τελευταίοι μήνες. Δεν ξέρει τι σημαίνει δύσκολα η σύζυγος του Μαωρίσιου, όπως και πολλοί σύζυγοι ποδοσφαιριστών. Χρήσανθε για να λέμε και την ουσία του πράγματος. Δεν λέω ότι μπορεί με τα δικά τους τα μέτρα και τα θεμά να μην υπέφεραν. Αλλά δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας που έχουν στην άκρη 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έκανε μια ανάρτηση η σύζυγος του Μαωρίσιου. Σουλτάνα, πώς είναι τα πράγματα. Φίλε, σου λέω φιλενάδα, έρχεται ο Μαωρίσιο. Δύο μήνες, τρεις μήνες δεν ήξερε πού θα πάνε τα παιδιά σχολείο. Σοκ. Έχει κόσμο που χάνει τη δουλειά του από τη μία μέρα στην άλλη, γκρεμίζεται ο κόσμος του, και δεν έχει να παρέχει στην οικογένειά του. Έχασε το 1300. Έχασε το 1300. Ούτε τα βασικά. Και σου λέει πάμε στα 500 τώρα. Πόρε φίλε. Μαρτύριο. Αυτή η τζάγκορ που έχω να πάρω είναι ακριβή τώρα. Έλα μαμά, ο Μαουρίστιο ήρθε σήμερα πάλι με νεύρα και δεν το αντέχω άλλο αυτό. και δεν ξέρω τι θα κάνω. Κόρη μου, υπομονή, είναι ο άντρας σου, πρέπει να τον αγαπάς. Ναι, αλλά τώρα θα πάει στα 800 χιλιάρικα ο άχρηστος και τα λοιπά. Το σπίτι και εδώ. Πού να σου πω, σε δύο χρόνια σταματάει και την μπάλα. Και η άλλη το βούρλο, η Φιλιππινέζα σήμερα τα σεντόνια δεν τα σιδέρωσε καλά. Το βούρλο. Λοιπόν, και άσε μάνα, δεν είμαι καλά. Και μετά υποφέραμε τρεις μήνες. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε. Μην προκαλείτε. Μήπως η μετάφραση του υποφέρω ήταν. Και είναι φίλος μου. Ο Μαωρίστιο είναι φίλος μου. Μια χαρά την ο Μαωρίστιο. Μήπως δεν ήταν υποφέρω. Μήπως δεν ήταν υποφέρω. Ήταν μια λέξη, ας πούμε, ότι. Στη μετάφραση δεν ένιωθα καλά. Το υποφέρω, δεν ναι, είμαι από αυτούς που έχουν. Ότι τελείωσε μια δύσκολη κατάσταση. Και να το υποφέρω να μεταφράστηκε λίγο. Ήμασταν μετέωροι, ρε παιδί. Λίγο μου. Περίεργα, ρε απλώς παιδί. Όταν, εντάξει. Γιατί άλλο υποφέρω, και άλλο τώρα, ας πούμε. Ναι. Δεν περνούσαμε καλά το τελευταίο τρίμηνο. Είχαμε μια δύσκολη η περίοδο. Η καϊπηρίνια δεν είχε πολύ δυόσμο μέσα και άσε μας, ρε Μαωρίτσε, να και εσύ τώρα. Ο γιος μου παρακολουθεί από τη Βραζιλία, κάπου χάθηκε, δεν ήρθε στο σπίτι μας. Έρχεται μέσα στα νεύρα ο άλλος κάθε βράδυ. Ποιο είναι στα νεύρα? Δεν φεύγει από το σπίτι να πάει για προπόνηση. Α, μπράβο, είναι όλη την ώρα εδώ. Και όλη την ώρα τον έχω εδώ του Σαββάστακα και μου λέει γιατί είναι. Παίζει PlayStation. Δεν ξεσκόνησε και τέτοια και να πα τη μάνα σου να ξεσκονήσει και τέτοια. Τέλος πάντων, ο καθένας καναλέω, απλώς όταν έχει πάρει από μία ομάδα 4 εκατομμύρια 5 μέσα σε 3 χρόνια 4 πώς ήταν ο Μαωρίσιο. Τουλάχιστον δεν γράφει. Όλα στην εντέλεια, Όλα στην εντέλεια. Ποτέ κανένα πρόβλημα. Όλα. Και ο ίδιος δεν δημιούργησε πρόβλημα. Να το πούμε και αυτό. Και η μεταφορική τώρα μεταφέρει τα πράγματα και σπάσανε ένα βάζο Κίνας. Εντάξει. Από την αποχώρηση από την προηγούμενη ομάδα, 5 εκατομμύρια πήρε. Πες για την ομάδα, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε. Δεν πειράζει. Η ζωή έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο είναι. Εννοείται. Ευχαριστούμε για όλα και τα λοιπά. Καλό ποδοσφαιριστή. Καλό χαρακτήρα. Οκ, δεν βοήθησε όσο θα περίμενα εγώ τώρα στο Άνσο Πάο και ήταν ευχαριστημένη. Αυτό έπαιζε πριν στην Τσετσενία εδώ μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κρόσνη έπαιζε. Στην Κρόσνη, Τερέ Κρόσνη. Όχι, από εκεί ξεκίνησε. Μετά πήγε και Ζενίτ φυλακή, Πετρούπολη. Α, μάλιστα.
Καλό παίκτη είναι, παιδιά. Καλό παίκτη είναι. Ο Πάοκ δεν έχει τέτοιο παίκτη. Για τώρα. Αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν έχει. Ο Μαωρίσιο Κώστα και Χρήστα για τον νέο Πάοκ δεν ήταν. Ουσιαστικά προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον περασμένο Δεκέμβριο. Που ήθελε να κάνει ο Ρέμπε και ο Φερέρια. Από τον περασμένο Δεκέμβριο ο Μαωρίσιο είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του λέγοντας σε μία ανάρτησή του: θέλω να πω κάτι στους νέους ποδοσφαιριστές. Καλά είναι τα όνειρα και η δόξα, αλλά η συμβουλή μου είναι να παίρνετε όσα περισσότερα χρήματα μπορείτε, γιατί δεν θα παίζετε αιώνια. Και γι' αυτό και εγώ έχω πάρει συμφωνίες μου πολλά χρήματα και αυτό να κάνετε κι εσείς. Εντάξει, ο άνθρωπος και καλά κάνει. Κόντρα στην. Το έχουν πολλοί Βραζιλιάνοι. Στο Financial Fair Play ήταν αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Money talks when money works. Ο Ριβάλτο που είχε στην άκρη 55 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια πήγαινε στην Πάη Ολυμπιακό στα διόδια. Πέρασα και αυτό το 3-20. Όντως. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι έχουν μια άλλη σχέση και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλά, ρε Κώστα, μου φέρνει του καφέδε του, είναι δυνατόν. Ο Ριβάλτο πήγαινε τα διόδια. Ένα κάσα, ξέρω εγώ, ένα 20, 2,40. Ένα 20. Αυτή η Μαλού λέει που είπατε έχει σχέση με το γνωστό σύνθημα. Η Μαλού ποια είναι. Η κόρη του είναι, ρε παιδιά, το μωρό είναι. Όχι, εντάξει, δεν λέει κάτι κακό. Λέει εκεί που τελειώνει ο νους, αρχίζει ο Γιάννης ο Μαλούς. Το θυμάσαι, Κώστα, το σύνθημα. Είναι μπλε η τάδε του τενέ. Ναι, μόνο που ο Γιάννης ο Μαλούς, το θυμάσαι, Κώστα, τότε που δεν ασχολιώσουν με το ποδόσφαιρο. Νομίζεις, και λιποθύμησε ο Σωτηρόπουλος μέσα στο τέτοιο. Στο Χαριλάου ήμουν και. Έπεσε. Και σας έκανα χειρονομίες, εσένα και το φίλο σου. Ποιες χειρονομίες. Έτσι σας έκανα. Ποιες χειρονομίες να κάνεις, βρε Άγκρουμ, Άγκρουμ, που μου ήρθες με μπλούζα Άγκρουμ λοιπόν, σήμερα. Ο Σάκης λέει τα τζάμπα με μεροκάματα στον ΠΑΟΚ τελείωσαν. Στο Μαθηνακό θα πάρει 400.000 για 2 χρόνια κλειστά. Και στον ΠΑΟΚ θα έπαιρνε 500.000 για ένα συν ένα χρόνο. Η κακή σας διαπραγμάτευση. Τον αποθεώνατε όμως τον Ιβάν όταν έδινε αυτά. Είναι φυσιολογικό να έρχονται οι παίκτες όταν μοιράζετε τόσο χρήμα. Εσείς το παρουσιάζετε ως επιτυχία όμως μέσα από τα χέρια του τάδε. Και να σου πει κάτι, είπατε για τη Λιόν. Ξέρεις πόσες φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει προβληθεί αυτό το ψεύτικο σε εισαγωγικά ενδιαφέρον. Όταν ο ΠΑΟΚ τους παίρνει τους παίκτες μέσα από τα χέρια της Λιόν, το τονίζουμε ότι το πήρε μέσα από τα χέρια της Λιόν. Όταν απλά κάνουμε αναφορά. Είτε έτσι είτε και έτσι. Και ο καθένας καταλαβαίνει το τι ακριβώς γίνεται. Η μάνατζερ είναι εννοείται. Όταν ξέρω εγώ Κυριακή βράδυ προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ στείνει και πάλι γέφυρες με τον Μαωρίσιο και Δευτέρα πρωί βγαίνει ότι η Λιόν κοιτάζει τον Μαωρίσιο, πρέπει να είσαι λίγο χάφτας για να πιστέψεις ότι η Λιόν ξύπνησε και λέει τον Μαωρίσιο. Καταρχήν πρέπει να είσαι λίγο χάφτας από τη στιγμή που έβγαλες προς τα έξω ότι ξαναμιλάς με τον Μαωρίσιο. Δεν έβγαλες προς τα έξω, κύριε Μαθαίνετε. Πώς μαθαίνετε. Μαθαίνετε, ρε Χρήστα, δεν είναι. Δεν είναι κάθε είδηση το λέει Παϊπάο. Δεν είναι κάθε είδηση κατευθυνόμενη. Επιβεβαιώθηκε από την Παϊπάο. Παίρνουμε το Μαουρίσιο. Επιβεβαιώθηκε. Τι, θα ψέματα θα πει. Ναι, εντάξει, μπορούσε να πει. Βγήκε προς τα έξω ότι ο Μαουρίσιο είναι μέσα στις επιλογές πάλι για να επιστρέψει και μαθαίθηκε και επιβεβαίωσε. Δεν λέει ψέματα η Παϊπάο. Εντάξει, τον αυτά. Είπε ψέματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι. Καλά. Τώρα σε άλλες δεν ξέρω. Άσε να ξέρω εγώ. Λοιπόν. Έχει την απόλυτη αλήθεια. Να σα ρωτήσω κάτι, μπορούμε να βγάλουμε τον κύριο Καλπαζίδη να μιλήσει στην εκπομπή, να του θέσουμε 5 ερωτήματα, να καθαρίσει το όνομά του. Επιλέτους. Είναι πάγια. Με τον Καλπαζίδη, φαγώθηκε. Χρήσατε τελείωσε αυτό το θέμα, ξέχνα το. Τι τελείωσε. Έχει η Επιτροπή Εφέσεων, Κώστα, που ορίσαμε. που πρόσεξε λίγο. Πήγαν και ψηφίσαν οι ενώσεις και οι 5 δικαστές πήραν 40 ψήφους. Κατά τύχη είχαν όλοι 48 ψήφους. Και οι άλλοι 5 δεν πήραν τίποτα. Ναι. Κατά τύχη. Δηλαδή δεν έπεσε γραμμή για το συγκεκριμένο όχι, θέμα. Ρε, όχι. Αξιολόγησε ο πρόεδρος Σέψ Καρδίτσας τον αεροπαγίτη. Δεν είχε καμία τέτοια. Τον ήξερε και θα βγει και δικαίωση. Απόλυτη τέτοια δικαίωση από την Επιτροπή Εφέσεων. Που την ψήφισα εγώ από τις ενώσεις. Σε αυτό δεν φταίει βέβαια ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ. Ούτε κανένα. Φταίει ο νόμος που έχουν βγάλει να επιλέγει η ΕΠΟ που θα δικάζεται η σε εισαγωγικά βλαχοπροεδρία, έτσι όπως έχουν βαφτίσει, τον αεροπαγίτη. Δεν έχει ακουστεί πουθενά άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Μεγαλύτερο βασιλικότερο του βασιλό από την ΕΠΟ, παιδιά. Και την ΕΟΚ. Λοιπόν. Και την ΕΟΠΕ. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα χρειαστώ 2 λεπτάκια γιατί διάβασα. Πάλι. Δηλώσεις που έκανε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πλαστικός χειρούργος κύριος Εξαδάχτυλος. Εντάξει, και δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα. Τι? Με το πώς δεν σκοπεύουν να ανοίξουν τα γήπεδα. Θα ανοίξουν στέριο σε 15 μέρες. Θα ανοίξουν. Καλά. Θα ανοίξουν. Ας περιμένουμε, Χρυσέδε. Ας πούμε για το σκάνδαλο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που αναβάλλεται και βάζει πρόστιμα στο μεγάλο Άρη από το να πάρει το πρωτάθλημα και θα βάλετε να παίξετε όποτε γουστάρετε εσείς μεταξύ σας. Αυτό τώρα γιατί γίνεται. Γιατί λέγουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τι μας νοιάζει εμάς. Αυτό ακριβώς. Και τα λεφτά γιατί τα παίρνουν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το ελληνικό ποδόσφαιρο να το βοηθήσουμε. Αλλά όχι, ρε φίλε, εις βάρος των άλλων. Δεν θα παίξουν κύπελο.
Δεν θα παίξουν τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Όποτε θέλουν να παίζουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα και αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ αποκλείστηκα. Αν είχε φτάσει κι εσύ σε ομίλου Europa League, που δύσκολα θα ξαναφτάσει ποτέ. Άντε πάλι. Εντάξει, θα έχει να θυμάσαι την Ατλέτικο και μπράβο σα. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Κανεί δεν μπορεί να εσύ φτάνει κάθε χρόνο. Όχι, φτάνω χρόνο παρά χρόνο στου ομίλου. Μία φτάνω, μία δεν φτάνω, μία φτάνω, πάλι φέτος. Παραχρόνω, γιατί πήγες ομίλους. Αλλά επειδή φοβάσαι, μία δεν παίζεις κύπελο, μία δεν κάνεις το ένα, τι θα γίνει, τι ρε, να παίξετε, για να κουρασμένη. Πάρει παγκόσμια η Ελλάδα, Χρυσά. Για Ελλάδα, Ελλάδα, να πάρει, για Ελλάδα. Από το χωριό αποκλειστήκατε πέρσι και πρόπερσι, ποια Ελλάδα. Η Ελλάδα, η βαθμολογία μας, η χώρα μας. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός με τους άλλους, είσαι με τους άλλους, εκεί δεν έχει Ελλάδα. Η χώρα μας, Χρυσάνθη, η χώρα μας, η Ελλάδα μας. Κοίταξε, αυτό όμως στέριο δεν είναι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Διότι αντί να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και να είσαι κουρασμένος όταν έρθεις να φας άλλα τέσσερα. Έχεις λοιπόν, Χρήσανθε, έχεις μεγάλο μέτοχο, έχεις συμβούλιο, μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση επιθετική, είτε εσωτερικής κατανάλωσης, να τη στείλει στη Λίγα και να πει τι κάνετε ρε. Τι κάνετε. Αλλά επειδή είναι και ο Ολυμπιακός μέσα, επειδή είναι και ο Ολυμπιακός μέσα, Χρήσανθε, δύσκολα ο μεγάλο μέτοχος σου θα ορθώσει ανάστημα. Μ' αρέσει που συνδυάζεις ότι επειδή είναι Ολυμπιακός μέσα, αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός συμφωνήσανε για να μην γίνει το μάτς. Μ' αρέσει που κατευθείαν πας στον Καρυπίδη και τη σχέση και γι' αυτό επειδή έχει τη σχέση δεν βγάζει, αλλά τη συμφωνία με το γεγονός της αναβολής ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Σωστό. Τα βρήκατε. Έχει δίκιο. Πάλι. Για μία ακόμα φορά. Πες του Χρήστα ότι δεν άλλο μπορούν να παίξουν. Άλλο τα γεγονότα και άλλο τα τέτοια. Τις τρεις μέρες. Πες του Χρήστα ότι δεν μπορούν να παίξουν από τους κανονισμούς. Ποιους κανονισμούς? Τις τρεις μέρες. Α, πρέπει μετά ο ένας πριν και ο άλλος. Έχουν απόσταση. Και ο άλλος. Έχουν απόσταση. Είναι εύκολο αυτό. Πώς για πες. Κάνεις ένα αίτημα στην UEFA και θα παίξεις Τρίτη, παίξεις Τετάρτη. Σωστά. Είναι απλά τα πράγματα. Κάνεις αίτημα στην UEFA για να παίξεις Super League. Τι λες, με την Ομόνοια παίζεις. Δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα να συνεννοηθείς με τους Κύπριους αδερφούς μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν θες να το αλλάξει, το έχεις αλλάξει άλλωστε, Στέργιο, εσύ στην Ευρώπη μου, πριν από κάποια χρόνια. Στέργιο μου. Αλλά τώρα επειδή μας βολεύει, ο Αϊτό, πετάμε τον Αϊτό. Μήπως να πάρουμε την μπάλα στην συμφωνία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα. Μοιάζει όντως. Λοιπόν, ο φίλος, για να πάμε και στο break, ο φίλος ο 273 λέει: πετά την μπάλα στην εξέδρα, Κρίσανθε. Ποια εξέδρα, φίλε. Κανείς νοήμων δεν περίμενε τα 20 που υπόθηκαν. Η εκτίμηση ήταν όχι πέρα από τα 4. Όσο για τα μηνύματα από τότε που σας ακούω, σου έστειλα 6 και διάβαζε 2. Με το σημείο αν απλώς ξεχνάς, έλεγξε τη μνήμη σου. Δεν έχω εγώ πάντα σήμερα. Φίλε, εγώ... ναι, μπορεί να μην το είδε τώρα. Εντάξει. Όχι, καταρχήν δεν έχω πάντα εγώ τα μηνύματα. Τα έχει ο Στέλιος περισσότερες μέρες. Θα σου φάει για τέτοια. Εμένα αυτά μ' αρέσουν. Ναι. Τα καλύτερά μου είναι το αυτά. Το καλεντάρι της UEFA λέει δεν αλλάζει ούτε με 10 ρίχτερ, Χρύσανθε. Αλλάζει το καλεντάρι. Για τέτοιους λόγους αλλάζει. Τι λόγους? Για τέτοιους λόγους. Αλλάζει αλλάξει το καλεντάρι η UEFA, Χρυσάνθη, για φίλε, να εγχώρει. Κάνεις ένα αίτημα μαζί με την Ομόνοια. Η Ομόνοια γιατί να συνενέσει, ρε φίλε? Γιατί να μην συνενέσει? Πες μου, γιατί να συνενέσει η Ομόνοια? Γιατί να μην συνενέσει? Αν δεν σε συνέφερε όμως την άλλη φορά που ήθελες να το αλλάξεις. Ναι, τι συζητάμε. Το Πέμπτη Κυριακή που έπαιζες και τα λοιπά, έλεγες να το αλλάξω. Και άλλαξες μια φορά το Πέμπτη. Το άλλαξε μια φορά. Δηλαδή, ποιο μάτι. Δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμό σωστό για να πάρει ο Άρης το. Όχι, φίλε. Το ο Άρης θα είναι 5 βαθμούς από πάνω σου την άλλη εβδομάδα. Και 10 να είναι μαγιά. Και την παράλληλη. Επειδή θα είσαι κουρασμένο, θα φύγει 8. Και άλλους 3 μετά. Αν μπορεί 11, να φύγει και 18. Και έρχεται ντέρμπι κορυφή Άρης ΑΕΚ την 8η αγωνιστική. Να που θα ξεκαθαρίσει. Εγώ μόνο, ναι. Να μην είσαι 20 κάτω στο φινάλι του play-off και πάλι λε η επικοινωνία Κατζαντζίδη 3. Αν μπορεί να είσαι και 18 πάνω, μπορεί να είναι... βάλετε ένα μπορεί... στοίχημα από τώρα. Γιατί είμαι από τους λίγους που λέω μπράβο στον Άρη που έχει 4. Αν μπορούσε να έρθει και άλλα 4 σε εκείνο το χάλι εκείνη τη μέρα. Φέτος. 4 Γενάρη. Φέτος. Φέτος αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ δώσει την ευκαιρία να ρίξω Άρη και 8. Στο οποίο είχαμε δικαίωμα να κάνουμε έφεση για τον Τουρμισάη ένσταση, αλλά δεν κάναμε ενώ το ξέραμε. Αλλά ενώ το ξέραμε, ακόμα και τα μέσα μας το γράψαν 10 μέρες μετά. Αφού έπαιξε και με την Ξάνθη. Αλλά εμείς το ξέραμε. Okay. Λοιπόν, πάμε στο break. Και θα επιστρέψουμε με όλα όσα ξέρουμε. Βέβαια. Θέλει και ο Στέργιος δύο λεπτά. Τι είπες, 2 λεπτάκια. Και τον κύριο Εξαδάκτυλο. Ποιος είναι ο Εξαδάκτυλος, παιδιά? Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Είναι ο πρόεδρος και ο Εξαδάκτυλος. Ναι. Και... εκπληκτική ομοιότητα με τον Λάμπρο Σκόρδα. Όχι, ρε. Θα πω εγώ. Εντάξει. Θεσσαλονικιός. Ναι. Πλαστικός χειρούργος. Και έκανε μια δήλωση περί κορονοϊού και γιατί αυξήθηκαν τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που είπε την αλήθεια, ότι εξαιτία σα αυξήθηκαν. Ναι. Και τον κορονοϊό μα φέρατε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε. Θα πάρει το 0.
11 κρούσματα έχουμε και αυξήθηκαν. Είχε 25 την Παρασκευή. Ναι, ναι. Λόγω λέει επειδή πήγαν, το είδα. Ναι. Να πάρει το 0 ο κύριος. Αυτός δεν είναι που είπε ότι πήγαν επειδή πήγαν στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Τους κάνει μάγκες, Χρυσάνθε, γιατί έτσι δείχνουν ότι έχουν λαό. Άσε μας τώρα. Τι λαό. Εμείς οι οπαδοί τα βλέπουμε αλλιώς αυτά. Μάγκες τους κάνει. Επειδή θα είστε κοντά στο Κατσάνιο. Όχι βέβαια. Α. Οπότε σου λέει μαζευτήκατε πολύ. Είχε πολύ κόσμο και γι' αυτό έγινε ο κορονοϊός. Πάμε διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα μας η Ιντερβέτεν. Κώστα, χρωστάμε κλήρωση Χάνθ. Όταν μιλούν η εκπομπή. Η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Με κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, υπηρεσία Cash Out, live streaming. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Που ξαναρχίζει το Σαββατοκύριακο. Με ρωτάει ένας φίλος αν τελικά όρη θα παίξει τα Γιάννενα. Το πιθανότερο είναι αυτό, παιδιά, να παίξουμε ζωσιμάδες. Why? Because. Of the grass. Because of the grass. Αλλάζει ο χλωτάπητας στο Βικελίδης. Λογικά θα είναι έτοιμος για το Σάββατο, αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσουν. Ναι, εννοείται. Και επειδή πέρσι που είχε αλλάξει πάλι στο φιλικό με τη Λάρισα έγινε ο χαμός και πήγε ένα μήνα πίσω μετά, θα το αφήσουν λογικά να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει η δουλίτσα, να δέσει. Γιατί είναι. Και του χρόνου είναι πάλι χάλια. Είναι, όχι, δεν είναι χάλια. And είναι, why did you decide to change the grass although the season started, Χρυσανθός? Because why ήταν χάλια. Why did you change it in the summer? Because we had the Europa League. Ναι, κουραστήκατε κι εσείς. Τι να κάνουμε, παίξαμε όμως. Γιατί ρε Κώστα, φέτος είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Γιατί παίξατε σε χάλια. Κώστα, Europa League. Τελείωσε ήδη μέσα Ιουλίου το πρωτάθλημα. Χρήσανθος. Και ξανά άρχισαν οι υποχρεώσεις. Maybe if you remember, we had COVID and we stopped games from March. We didn't have problems from there. From March. Κώστα, όταν έπαιζε τα παιχνίδια του Europa League, όταν έπαιζε τα παιχνίδια του Europa League, δεν είχε πρόβλημα, Κώστα. Συγγνώμη που ο Μίκητας εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο. Δεν θα το ξανακάνουμε, θα το πούμε το Μίκητα. Τον έχει γραμμένο στο Μίκητα. Στο Βικελίδης. Άλλους Μίκητας έχει στείλει και περιμένουμε επίσης από αυτόν τον αγαπημένο στο γραμμένο και το διακοφώτη Στέργιο. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε με το πόρισμα. Ναι, όντως. Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει το πόρισμα. Ποιος το έχασε το έγγραφο. Μούγκα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τίποτα απολύτως. Αλλά έρχεται ο Μελισάν. Πήρε τη σκούπα ο Μελισάν. Δημητρίου. Μια χαρά, Δημητρίου. Λοιπόν, πρώτο φαβορί του πάγκου του Παναθηναϊκού εμφανίζεται να είναι ο Λάζλο Μπόλωνη. Τελευταία του σταθμό. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να φτιάξει το σπιτικό του καλά-καλά στη Γάνδη. Έφυγε. Όπως ήρθε, έφυγε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αφού έχασα από όλους. Αφού έχασα από όλους. Εντάξει. Ναι, αλλά ήταν καλό στην αρχή. Που λέγαμε τι η Γάνδη είναι καλή. Τι καλό, μια νίκη. Ανέλαβε μια ομάδα που δεν είχε ούτε ισοπαλία. Συνέχισε το ίδιο βιολί και τον αποχαιρέτησαν. Εμφανίζεται να είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Πογιάτος, ο Λάζλο Μπόλωνη. Να πω κάτι για τους φίλους μου τους Αριανούς που λένε χωρίς τεχνικό διευθυντή. Και δε στο project του Παναθηναϊκού κτλ. Δείτε ότι στην Ελλάδα, παιδιά, project, παιδιά. Ότι στην Ελλάδα. Προσέξτε λίγο για να καταλάβετε, γιατί μόνο οι Αριανοί τα λέμε αυτά. Δείτε λοιπόν στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Στον ΠΑΟΚ, ποιος αποφασίζει, ο τεχνικός διευθυντής. Εγώ. Η διοίκηση. Ο Ιβάν. Ο Γιώργακης. Η Μαρία. Στον Άρη, ποιος αποφασίζει, ο τεχνικός διευθυντής. Ο Καρυπίδης. Στον Παναθηναϊκό, ποιος αποφασίζει, ενώ είχε project και τεχνικό διευθυντή κτλ. The Alaf. Στην ΑΕΚ, ποιος αποφασίζει. Οκ, okay, εκεί υπάρχει λίγο Ivic παραπάνω, αλλά ποιος αποφασίζει? Μελισάν. The president. Στον Ολυμπιακό ποιος αποφασίζει, ποιος είναι τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό? Ο Αμπού Μεσά. Ο Καρεμπέ. Ναι. Και ποιος αποφασίζει? Μαρινάκης φαίνεται. Only. Ναι. Στον Αστέρα Τρίπολης ποιος αποφασίζει? Ο Μποροβίλης. Τεχνικός διευθυντής. Ποιος? Ο Μποροβίλης. Στον Ατρόμητο ποιος αποφασίζει? Ο Σπανός. Παντού στην Ελλάδα αποφασίζουν οι μπαλαδόφατσες, οι πρόεδροι. Και οι δημοσιογράφοι φίλοι τους. Οι δημοσιογράφοι, Κώστα, δεν αποφασίζουν. Καλός παίκτης ο Κούσης να το πάρουν. Το στηρίζουν ή οτιδήποτε άλλο είναι άλλο και άλλο το αποφασίζω. Χρήστε Θεέ, εμέσως αποφασίζεις. Πώς αποφασίζω εμέσως? Όταν παίρνεις και του λες, πρόεδρε, είναι ελεύθερος ο Ρουτκάουσκας. Δεν μας αν. Δεν θα τον πάρουμε. Δεν μας αν, όχι. Είναι ελεύθερος. Στείλε μου το τηλέφωνο του. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, μέσα από το Κυριακό. Ναι. Ο πλαστικός χειρούργος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Εδώ από την πόλη μας είναι. Προφανώς δεν είναι φίλος του ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Γιατί ίσως είναι φίλος μιας άλλης ομάδας. Λέω εγώ δεν είναι ρε φίλε. Μπορεί να μην ασχολείται ρε φίλε. Μπορεί να μην ασχολείται. Γιατρός είναι, επιστήμονας. Ναι, λοιπόν,
Χρειάζεται πολύ πιστή στήριξη των τρεχόντων μέτρων, διότι θέλουμε την κοινωνία και την οικονομία ανοιχτή. Άρα, σωστά, η κυκλοφορία του ιού υπάρχει, θα πρέπει να κοπεί όμως όπου υπάρχει περιττή κυκλοφορία. Σωστά. Η μάσκα προβλέπεται όπου υπάρχει συνωστισμός. Δεν βλέπω το λόγο να φοράει κάποιος μόνος τη μάσκα έξω. Η Θεσσαλονίκη, που είχε ένα πολύ καλό ρεκόρ μέχρι στιγμής, χθες διπλασίασε τα κρούσματα. Τι συνέβη από δύο εβδομάδες? Είχαμε τρελούς πανηγυρισμούς για αθλητικό γεγονός, πολύ σημαντικό για την πόλη. Αυτά είναι γεγονότα που έχουν τίμημα. Η κάθε είδους συνωστισμοί για οποιοδήποτε λόγο δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σχετικά με τη συγκέντρωση 20.000 ατόμων στο εφετείο την περασμένη εβδομάδα, θα το δούμε, λέει, σε 10 μέρες. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτό που θα προβλέπουμε να δούμε. Λοιπόν. Και το χειμώνα 2.000 λένε. Εγώ θα πω το εξής στον κύριο Εξαδάχτυλο. Έχει δίκιο ο Εξαδάχτυλος. Όπως είχατε δίκιο και εσείς το λέγατε όταν πανηγύριζε ο Ολυμπιακός, λέγατε ακριβώς το ίδιο. Όταν Χρήσανθε, ναι, επέστρεφα από τον Βόλο ημέρα Σάββατο βράδυ. Μάλιστα. Αυτό που είδα, γιατί μπήκα ακριβώς στο λιμάνι στις 12 παρα 5, 12 και 5, αυτό που είδα με τα μάτια μου. Χαμός. Σε λαδάδικα, παραλιακή. Α, σε πήγα εγώ το Σάββατο, το είδα. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Μέχρι πριν από δύο εβδομάδες. Υπήρχε πάρκινγκ διαθέσιμο. Το πώς δεν πάτησα άνθρωπο στη Λεωφόρο Νίκης, περνούσαν έτσι, αυτό μιλάμε. Πώς ήταν τα καλά χρόνια των πολιτικών αρχηγών? Ήμουν το Σάββατο, ρε. Και ξέρεις τι είπα στη γυναίκα μου? Λέω, πρωτοχρονιά είναι. Ναι, όντως. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Σαν να ήταν φυλακισμένοι, δηλαδή. Εντάξει, γιατί βγαίνει, ρε φίλε, 9 με 12 και βγαίνουν όλοι μαζί 9 με 12. Αυτό ήταν, ναι, είναι λίγο κάπου. Όπως θέλει λοιπόν ο φίλος του ΠΑΟΚ, φταίνε, κύριε Ξαδάκλη, το ίδιο και αυτοί που κάθε Σάββατο βράδυ πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Εγώ δεν τώρα δεν με τα μάτια μου. Φταίνε και αυτοί που γεμίζουν τα θέατρα σε 75% πληρότητα, εντάξει. Σου λέει, ήταν αγκαλιά τώρα όλοι μαζί. Τώρα αυτό εννοεί αυτό. Καλά. Ότι ήταν όλοι μαζί αγκαλιά. Ενώ στο μαγαζί που βγαίνουν είναι σε απόσταση, αγκαλιά, δεν αγκαλιάζονται. Εντάξει, άσε, ναι, μας χρήσανε τώρα. Το ίδιο είναι. Εντάξει, είναι ένα επιπλέον αυτό. Ας συνοηθούν μεταξύ τους κάποια στιγμή αν είναι καλό οι μάσκες ή όχι τώρα. Άντε, καλό είναι κάθε... οι μάσκες λένε. Άσε με τώρα. Εντάξει. Έχουν τρελάνει το κοσμάκι. Προσπαθούν, ρε Στέργιο. Είναι κάτι πρωτοφανές. Τι σε πειράζει, ρε Στέργιο? Είπε για, για το συνοστισμό. Και δεν το είπε με αρνητικό τρόπο ο άνθρωπος. Είπε ένα καλό γεγονός. Μαζεύτηκαν εκεί και από εκεί αυτό. Εντάξει, οκ. Εντάξει, άμα λες όμως κάτι, είναι, όλοι μας είμαστε ευαίσθητοι να πειράζουν εμάς. Τώρα αν βγει κάποιος και πει για το αυτό στο εφετείο, θα τον πουν φασίστα. Αυτό το... Δεν το λέω για αυτό, το λέω για το. Πώς το λένε, για το κορονοϊό. Το λες για τον ΠΑΟΚ και το παίζει τον ΠΑΟΚ. Μετά τους λένε γιατί δεν το παίζει για τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά τον ενημερώνω ότι για τα κρούσματα δεν φταίνει ο παδί του ΠΑΟΚ, το διπλασιασμό. Γιατί εσύ αποκλείς δηλαδή ότι εκεί μπορεί να κόλλησε ένας. 100% κόλλησαν. Ναι, τι μας λες τώρα, Στέργιο, είναι δυνατόν? Έγινε. 5.000 κόσμος να χοροπηδάει. Θα ρίξει και πήρατε και εγώ δεν ξέρω τι. Άσε τώρα! Στέργιο, ωραίος είναι σωστά. Ναι! Τι πανηγυρίζαν για να πάτε πού? Στους ομίλους! Τώρα ο Κώστας, μετά από αυτό το ωραίο σχόλιο, θα μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στην Ξάνθη. Τι ακριβώς θα γίνει. Πες μας, Κώστα, λίγο. Δώσε μας λίγο ρεπορτάζ. Στην Ξάνθη σκόραρε ο Μαυρόπουλος στο 45ο λεπτό. Ναι. Έτσι το λένε το παιδί. Ναι. Νομίζω άλλο σκόραρε. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Έχασε αρκετές. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Έχασε αρκετές ευκαιρίες. Ήταν ανώτερο στο παιχνίδι. Και γιατί ασχολούμαστε φέτος με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε. Γιατί φέτος ασχολούμαστε με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Πέρσι ροή είπαμε τι έκανε ο Ηρακλής Αμπελοκήπων στο παιχνίδι με τον Ορφέα Ξάνθης. Όχι. Όχι. Γιατί προσπαθείτε να τα αποποιηθείτε λίγο, ενώ είστε αυτό. Αυτό είστε. Δεν παίζετε, παίζετε αλλού. Αν όμως ανέβη ο Αμπελοκήπων. Ανεβήκαμε. Ανεβήκαμε. Μετά Ηρακλή Πάοκ. Δεν έχετε στο καφτατζόγλου. Είναι αμπελοκήπων ΠΑΟΚ 08, αμπελοκήπων. Αμπελοκήπων. Ωραία. Ναι και. Αυτό. Και έχασαν το μάτς. Ακριτόπουλος τι έγινε? Τι είπε ο Ακριτόπουλος που δεν του άρεσαν οι παίκτες και τα λοιπά? Ρεπορτάζ. Εδώ σε λίγο ρεπορτάζ. Δεν έχω ρεπορτάζ. Θα κάνεις μετά τη μια μισή. Δεν έχω ούτε ένα. Όχι. Τον γκολ το βάλε, φίλε, ο Βουλγαρίδης. Ο Μιχα Μαυρόπουλος το βάλε. Στις καθυστερήσεις. Ο Βουλγαρίδης βλέπω εδώ. Εντάξει. Στο 45. Στο 45 συν 2. Αν μας ακούει ένας φίλος του Βουλγαρίδη, ο μπαμπάς του. Χθες όμως πέραν τηλέφωνο εδώ και λέγανε να κάνουμε μετάδοση. Τελικά τι να κάνουμε μετάδοση στον Ηρακλή Αμπελοκήπων ή να μην τον κάνουμε μετάδοση στον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Ως ομάδα Θεσσαλονίκης να κάνουμε, γιατί όχι. Εντάξει, ωραία. Πόσα φοράει από πίσω ο άλλος? Έχει ομάδες η Θεσσαλονίκη, Κώστα. Μακεδονικό. Εκατοντάδες. Αστέρα Σικαιών, πώς το λένε. Ακρίτα Σικαιών. Τι Ακρίτες Σικαιών? Ακρίτες Σικαιών. Επειδή έπαιζε εκεί, σα αστραπίδι... Όχι, επειδή. Ωραία. Ο κανονικός ο Ηρακλής που λέτε εσείς. Πού παίζει? Πουθενά. Το ξέρεις ότι είναι δηλωμένο στη γάμα ψημή. Πού παίζει? Γάμα ψημή. Πώς παίζει? Πάλι γάμα ψημή αφού ανέβηκε. Β. Θα παίξει. Μεγάλο κατόρθωμα αυτό που κάνει, Κώστα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι κάτι γίνεται. Α,
Υπάρχει μια ότι κάτι γίνεται. Ότι κάτι γίνεται να κατεβεί και εκεί. Να κατεβεί ομάδα εκεί. Παιδιά, δεν τα παρακολουθώ. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Συγγνώμη, Κώστα, αλλά πρέπει να μπει. Όχι, δε... πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο του Ηρακλή που είναι πολυπληθή. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή και να μα δώσει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή λέει ότι χθε ο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή, ναι, ο κανονικό, ναι, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Γιατί έχει και μη κανονικό Γυμναστικό Σύλλογο. Έχει ΑΣ, έχει Ηρακλή Πετοσέρη, έχει ΚΑΕ Ηρακλή, έχει Ηρακλή Ψαχνών. Αεποντίον. Ηρακλή Γέφυρα έχουμε, άμα θε. Εκεί ήμουν χθε. Παναθλητικό Ηρακλή Γέφυρα. Ωραίο γήπεδο Γέφυρα έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Έκανες. Έκανα μετάδοση. Γέφυρα Ευκαρπία. Μπάσκετ. Στο μπάσκετ εκεί παίζουν τα κορίτσια μου. Εκεί πήγα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Κώστα. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Ο ψηλό ήταν εκεί, ο ψηλό. Ο Ντόρτμουντ. Ήταν. Μπράβο. Πρέπει να έχει Ηρακλή Μαυροθάλασσα. Ο Νούλη. Ο Νούλη είναι αδερφό μου, ρε φίλε. Μπράβο. Κέρδισε Ευκαρπία παρεπιπτόντω. Χάσαμε. Συγγνώμη, Γέφυρα. Κερδίσαμε. Δεν είναι Ηρακλή αυτό. Κάπα Σίγμα Γέφυρα. Καλαθοσφαιρικό σύλλογο. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπένα, Μπρόζο και τα λοιπά. Σε ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε. Μπένα, πού έπαιζε ο Μπένα πριν, Στέργιο. Στέργιο, πού έπαιζε ο Μπένα πριν. Στη Μεντ. Ο ψηλό δεν είναι. Πού το θυμάσαι, ρε, στη Μεντ. Αφού έκανα μετάδοση. Στη Διβή 100. Στον Ηρακλή Χρυσάνθ έπαιζε. Και στη Μεντ. Στον Καόδ. Στη Μεντ δεν έπαιζε πριν. Στη Μεντ δεν έπαιζε πριν. Στον Άρη. Στη Μεντ δεν έπαιζε πρώτα. Έπαιξε και στη Μεντ. Με ποιον προπονητή. Το Μουρατίδη. Ποιον άλλον. Τον Καμπερίδη. Το Μέξα. Ανέβω. Αν ξυπνήσετε λίγο. Μέξα, την τρέλα, ναι, μου. Θα μου πείτε για μπάσκετ. Τον Καμπερίδη. Με Μουρατίδη. Ο Καμπερίδης έπαιζε. Με Μουρατίδη. Με Μουρατίδη και Μέξα η μεγάλη μεν τότε. Και ποιο με τεράστιο επίθετο. Με ένα τεράστιο μπάσκετ. Μα έδωσε, θα μα πρίξει τώρα. Ένα τρία μάτσο. Χρόνια μετά είδα, Κώστα. Ναι, κουράστηκε. Ποιο με τεράστιο επίθετο πέρασε από τη μεν και είναι ίδιο, ναι, με τον συνεπίθετο του μεγάλο παίκτη του μπάσκετ. Συνεπώνυμο του. Συνεπώνυμο, ναι. Και όλο πλακωνόταν με τον Μουρατίδη. Ο Νικολούδης. Όχι. Ο Μακρύς. Παίζει ακόμα και τώρα αυτός που λέω. Παίζει ακόμα και τώρα. Ναι. Ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης. Ευχαριστώ. Ο αδερφός του Σπανούλη, ο οποίος ήταν παικτάρα, τα έβαζε από παντού. Είναι παικτάρα. Έβαζε σε κάθε μάτς 7 τρίποντα. Παικτάρα. Αλλά έπαιρνε την μπάλα ενώ ήταν 75-77. Και τη βαρούσε από το κέντρο. Και τη βαρούσε από το κέντρο, ναι, μόνος του. Τρελός. Και ο Μουρατίδης τρελαινότανε. Τρελός. Και πλακωνόταν συνέχεια στα time out. Τον κάναμε πρόταση και εμείς τότε επί εκείνα τα χρόνια. Το τι μπινελίκια έριχνε στα time out. Πραγματικά που ήμουν δίπλα εγώ και μου έλεγε ο Γιάννη από πάνω. Πάρ το μικρόφωνο τον εκθέτου. Πάρ το μικρόφωνο, βρίζει, λέει πάλι. Πάρ το μικρόφωνο. Δηλαδή κάθε μάτς έβριζε. Ναι, ναι, αλλά ήταν, ναι, παιχτάρα. Παιχτάρα, παιχτάρα. Και ίδιος με τον αδερφό του, έτσι. Ίδιος, ναι, σου λούπι. Επόμενη αγωνιστική, Κώστα, του Ηρακλή Μπελοκήπων. Δεν κάνω τώρα πλάκα. Ξέρουμε αν θα παίξουμε το Καφτατζόγλιο τουλάχιστον. Όχι, το Καφτατζόγλιο δεν μπορούμε υπάρχει να παίξουμε, διότι το Καφτατζόγλιο γίνονται έργα. Αυτό πάλι με το Καφτατζόγλιο, ρε παιδιά. Το Καφτατζόγλιο. Ναι, επειδή τότε λέτε και επιμένετε ότι μόνο στο Καφτατζόγλιο. Περίμενε λίγο. Ότι μόνο στο Καφτατζόγλιο μπορούμε να παίξουμε. Ξέρετε το κόστος που υπάρχει για να παίζει το Καφτατζόγλιο. Ενίκιο. Παιχνίδι, βέβαια. Παιχνίδι, παιχνίδι τρίτης εθνικής και μάλιστα Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ξέρεις το κόστος που υπάρχει. Χρήσα, γιατί εύκολα τα λένε οι οπαδοί. Μόνο στο Καφτατζόγλιο δεχόμαστε. Αλλά όταν είχε 100 άτομα μέσα, από την τσέπη βγαίνει και πληρώ. Πληρώ. Γιατί, ρε Χρήσα, θα τα πληρώσει άμπο. Σωστό, ήδη έχει κάνει άλλωστε με επιτυχία. Θα τα πληρώσει άμπο. Με επιτυχία. Ή θα τα πληρώσει ο άλλο που βγαίνει και λέει χρωστάμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πώ παίζετε, ρε παιδιά. Ποιο. Στο μπάσκετ. Ο Πάοκ. 6 είπε. 6 με 6,5 λέει χρωστάμε. Και ο Άρης που με τα 4 λέτε ότι έχει χρέη. Και πώ παίζετε, ρε παιδιά, τόσα χρόνια. Και, δηλαδή, και, είπε, και, είπε, και είπε και κάτι ο κ. Χατζόπουλο. Να λέμε στην TV 100. Όχι, δεν είναι του Ιβάν. Του Ιβάν, του Ιβάν. Του Ιβάν τα μισά. Που έδωσε, ναι, αλλά είπε ότι. Όχι τα μισά, τα 2 από τα 6. Περίμε λίγο που είπε. Ότι έδωσε δάνειο. Δεν ξέρουμε, είπε αν έδωσε δάνειο ή αν. Δεν ξέρω, είπε αν. Εννοεί αν θα τα ζητήσει γράφει πίσω. Εννοεί αν θα τα ζητήσει κάποια στιγμή. Είναι, δεν είναι δάνειο. Αυτό πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Δάνειο θα τα ζητήσει. Πώς λέγεται. Μπορεί να είναι δωρεά. Ωραία, εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται. Δωρεά. Χορηγία. Τότε πώς θα τα ζητήσει πίσω. 2 εκατομμύρια. Τότε πώς θα τα ζητήσει πίσω. Εάν είναι δάνειο και είναι καταγεγραμμένο σε χαρτί. Χωρίς να είναι καταγεγραμμένο. Χωρίς να είναι καταγεγραμμένο στο χαρτί, πώς λέγεται αυτό. Εάν είναι δωρεά. Πώς. Δωρεά. Και είναι καταγεγραμμένο στο χαρτί. Δεν είναι, αφού λες ότι δεν είναι. Δεν ξέρω εγώ, ο Χατζόπουλος τι είπε. Δεν ξέρεις καν τι είπε ο Χατζόπουλος. Αυτό λέμε τώρα. Εγώ είδα στην TV 100 βγήκε και είπε 6 εκατομμύρια χρέη. 6,5. Αυτό διάβασα. Και μετά. Χρωστάει ο Ηρακλής ο Σοκ. 8.000 ευρώ. Λέει ένας φίλος, Ηρακλής τα εύκολα, Ηρακλής Αμπελοκήπος τα δύσκολα. Κρύο, κρύο, κρύο. Ντεφορμέ. Ναι.
Την Παρασκευή, λέει, ξεκίνησε, λέει, και άκουγα σε όλα τα ραδιόφωνα που πήγε στο πρεμιέρα, λέει, για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Και όταν έχασε, επέστρεψε ως Ηρακλής Αμπελοκήπων. Έχει δίκιο. Είναι αυτό που γινόταν με τον Πάγεβιτς. Έχει δίκιο. Μία Σέρβος, μία Έλληνος. Σέρβος, μία Έλληνας. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ επειδή χάσαμε. Εγώ δεν. Δεν. Άντε, δεν κι εσύ. Δεν. Ηρακλή μπάσκετ και Ηρακλή βόλεϊ, τίποτα άλλο. Και Ηρακλή βόλεϊ, ειδικά το βόλεϊ. Πετοσφαίριση. Άλλο πάλι. Αυτό. Τι. Δώσαμε 250.000 ευρώ. Σε ποιον. Είπε ο Λεβάν και Μπάτζε. Σαχράτζε. Πού τα δώσατε 250. Πλήρωσαν, όντως. Ποια 250. Πόσα χρωστούσε δηλαδή. Και δώσαμε 250. Είπε με 250 χιλιάρικα πέσει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Δώσανε. Πόσα, 25. 40. Από τα 40 μέχρι τα 250.210. Ξέρω εγώ. Αυτοί είπαν 250, αλλά μπορεί να δώσουν μετά και την άλλη μέρα, να μην το έμαθα. Κατάλαβες. Δώσανε. Μάλιστα. Πρωταθλητής NBA από χθες, η Lakers, Κώστα. Μπράβο, Κώστα. Πέφτω από τα σύννεφα, πέφτω! Πραγματικά γελάω. Γελάω. Κάντε βάζουν τον Λεμπρόν πάνω από τον Μιχάλη. Ναι, όντως. Εντάξει, απλώς είναι και ένας τρόπος ορισμένοι. Μπας και πάρουν κανένα κλικ, γιατί είναι και αυτό μέσα από το παιχνίδι. Ότι γράφω μια βλακεία. Εντάξει, βλακίες, δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί με τον Μιχάλη. Βλακίες. Δεν συζητάμε ότι είναι υπερπαίκτης ο Λεμπρόν. Είναι υπερπαίκτης. Άστο, είναι μια ομάδα μόνο του. Στη αλλά... μοντέρνα εποχή που ζούμε, έτσι. Εντάξει, με ό,τι αυτό είναι πάγιο. Δικαιολογώ μόνο συναδέρφους που δεκαετία του 90 ήταν αγέννητοι. Καταρχήν, σωστό και αυτό. Και καταρχήν, μόνο το μπάσκετ όπως παίζεται στο NBA και όπως παίζονταν εκείνα τα χρόνια, φτάνει για να πεις ποιος παίκτης, ας πούμε, είχε μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι. Εδώ τώρα. Κάνεις ένα μπάσιμο και απαγορεύεται να σε κοιτάξει άγρια. Και είναι μπάτε σκύλα, λέστε οι άμυνες. Τώρα τι λέμε. Περπατώντας πάνε όλοι στα drive. Και το παράδειγμα είναι και ο δικός μας. Εκεί βάζει 76 πόντους ζωές σε κάθε αγώνα. Γιατί. Γιατί με στη ρακέτα παίρνει την μπάλα, κάνει ένα, δύο, ένα, δύο, κράκ την καρφώνει. Όπως θα απαγορευόταν να κοιτάξει κάποιον δικό μας. Εδώ στο παγκόσμιο, στο παγκόσμιο εδώ, τρεις παίκτες μπροστά ζώνη και άντε Γιάννη, για βάλε. Και στα παλιά χρόνια στην Α1 απαγορεύονταν να κοιτάξει κάποιον παίκτη. Ναι, σωστά. Κάποιον με τριχωτούς ώμους. Και άπλωνε το χέρι του το αριστερό. Τέλος πάντων. Το κλασικό επιθετικό φάουλ. Δεν άπλωνε μόνο το χέρι του, Στέργιο, και άλλα πράγματα άπλωνε. Και επειδή ήταν σε μεγάλη απόσταση, παρόλα αυτά τα έφτανε. Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός. Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός. Τι γυρνάει και τον Μπαουκ. Έρε. Ένα τέτοια λέτε μετά και. Και τον Μπαουκ τι. Δεν ακού. Το νικάει. Και τη μάνα σας νομίζω λέει. Όχι, τον Μπάουκ. Όχι, τον Μπάουκ λέει. Και τον Μπάουκ τον λέει βρισιά το σύνθημα. Χρήσατε τότε. Αν το σωστό είναι, τον νικάει. Τότε σου Παοξή και δεν τα ξέρει. Εμείς που τότε ήμασταν Αριανοί τα ξέρουμε. Κώστα Παοξή δεν ήμουν ποτέ. Καλά, ναι. Και ήμουν και στην Τούμπα κιόλα. Θα το βγάλω τώρα αυτό τέτοιο και θα τον πούνε σε λίγο Παοξή. Ναι, θα το λέω τώρα. Ναι, με σαν το Άρης 5 λίγο. Καλά, ναι, σαν το Άρης. Και εγώ φορούσα κάλτσες πορτοκάλι και κίτρινες. Δεν φορούσα. Και πήγαινα στην πρώτη δημοτικού και λέω το συμμαθή μου. Έγινα Καστοριά. Λέει γιατί. Λέω κέρδισε τον Ηρακλή, λέω και πήρε το κύπελο. Και λέει δηλαδή, τώρα λέω είμαι Καστοριά. Δεν είμαι πάω. Ό,τι και να σου πούνε. Εγώ στην Τούμπα μεγάλωσα και ξέραν όλοι τι μου άρεσε. Ναι, καλά. Καλάθια και πανέρια. Αυτή που σε κυνηγούσε στο σχολείο εννοεί. Κανένα δεν με κυνηγούσε γιατί ήμασταν περισσότεροι, Κώστα. Δύσκολα. Και στο πειραματικό στην Κλεάνθος. Μισή-μισή ήμασταν. Ο προπονητής του Βόλου, ο γνωστός Τάκης Φλόρος, είναι μαζί μας για μια συνέντευξη. Ήτανε, στον Πάο και τον Άρη. Κύριε Φλόρε, καλησπέρα. Πήγαλε στο πειραματικό. Στο πειραματικό, το λοιπόν, πειραματικό. Ωραία περνάμε, πάρα πολύ ωραία περνάμε. Να πάμε σε break. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο για καμιά είδηση. Στα αθλητικά. Kindergarten.gr. Υπάρχει τέτοιο site, πιστεύεις. Άμα το κάνω, η καλύτερη επιχείρηση. Το παιδί, η γυναίκα, το σπίτι και το φαγητό. Και δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουμε μόνο το φαγητό και τον καφέ. Στέργιο. Κάποιοι κάνουμε επιτυχία και τη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Μπορείς να πεις λίγο το χορηγό μας, Κώστα, όχι. Ποιον από όλους. Μην πειράζει, τον πω εγώ. Mr. Gold. Αδερφός μια μου. Που είπες για φαγητό. 62-85-86 ο Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινιρλί. Μουσακά, παστίτσιο και σουφλέ, ριζότο. Αλλά και ό,τι άλλο γουστάρετε από τον Mr. Gold έρχεται με ένα τηλεφώνημα στο. Σπίτι σα. Πες το Χρήστατο στο επόμενο παιχνίδι μαζί μου εκεί στη γωνία να μαζευτούμε πολύ. Είναι τρελοί οι γαλάτες. Λέει ο αδερφός μου ο Νούλης. Έτσι. Έριχνε κάτι πινελί και βάλει το κοριτσάκι. Ρε Νούλη, τι έφταιγε, ρε φίλε. Έτσι. Που το μάτι ήταν εύκολο. Κλείσε γιατί παίρνει γυναίκα μου, παιδιά. Τρελαίνομαι με τέτοια μάτσα, όμως γουστάρω τέτοια μάτσα. Αυτά τα στην περιφέρεια της πόλης. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Αυτό που λέγαμε με τον Κώστα στο διάλειμμα. Εντάξει, ωραία αυτά για τους κορονοϊούς. Okay. Ναι. Μαζί τους είμαστε όλοι για τα σωστά μέτρα.
Ας κάνει κάποτε κάποιος ένας άγιος άνθρωπος, ρε φίλε, κάτι και για τροχιά δυστυχήματα θαυτικών. Α, άστο τώρα αυτό. Ας κάνει και ένας κάποια στιγμή. Τι το ανοίγεις αυτό το θέμα τώρα, τι το ανοίγεις. Ένας χριστιανός να κάνει κάτι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, Νέα παιδιά. Με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα. Σκοτώνονται. Οι γέροι, οι νέοι. Κορίτσια, αγόρια. Και δεν κουνιέται δεν τίποτα. Δεν μπορεί, παιδιά, με εξαγριώνει, εντάξει. Είμαστε με χώρα Ούγκανων. Ούγκανων. Απαίδευτοι, αμόρφωτοι, αγενείς, απ' όλα. Έτσι. Χιλιάδες θύματα και βαριά τραυματισμένοι και ακροτηριασμένοι και όλα πάνε καλά. Άμα δεις τα νούμερα για τα τροχαία, ξεκληρίζεται κάθε χρόνο μία πόλη της Ελλάδος. Κάθε χρόνο. Αλλά η μάσκα. Για τη ζώνη όμως. Βρε, και η μάσκα μέσα, ρε Κωστά, και η μάσκα. Εννοείται. Αλλά για κάνετε κάτι μια φορά. Για τη μάσκα κυκλοφορεί ο άλλος με περιπολίο στον δρόμο και σου λέει δεν φοράς μάσκα και σε γράφει 150 ευρώ. Για τη ζώνη τόσα χρόνια που σκοτωνόμαστε, γιατί δεν κάνουν τίποτα. Ρε, εσύ, επειδή μένω κοντά στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρεις τι γίνεται με το κάθε καθυστερημένο που έχει ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο και το βλέπει για πίστα Φόρμουλα 1. Να τα μόνο αυτό. Ρε, μια κάμερα, ρε φίλε, πάρ τον τσίπα τον. Να τα μόνο τον ηλίθιο αυτόν. Και τι έγινε, ρε Συστέριο. Και τι έγινε. Θα σου κάνει προσφυγή. Θα βρει τον πελά σου, θα κάνει 2 χρόνια το δικαστήριο, δεν θα δεχτεί το πρόστιμο, θα πάει στο τέτοιο, θα βάλει τον λιτό του δεμένου του δήμαρχου, τον κολλητό. Με 200 χιλιόμετρα ή 180 στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά το Μακεδονία Παλάς που γίνεται μια ψηλοευθεία, ας πούμε. Με 180, 170, 200. Στέργιο, είπα, δεν έχουμε παιδεία. Κάθε καθυστερημένο τώρα, δεν έχουμε παιδεία. Εδώ κάνουν τα παιδιά καταλήψεις και πάνε οι γονείς των άλλων να δίνουν τα παιδιά. Και τα παιδιά κάνουν κατάληψη και δεν ξέρουν για ποιο λόγο κάνουν κατάληψη. Κάνουν κατάληψη για να χάσουν μάθημα. Μπαμπά λέει φεύγουμε. Τι κάνετε κατάληψη, έτσι είναι η κατάληψη. Και μετά ο άλλος λέει ναι, αλλά τα παιδιά να μεγαλώνουμε δημοκρατικά. Δεν να ξέρω, μαθαίνουν... εντάξει, το κλείνουμε όλα αυτά με αφορμή ένα πολύ έτσι, τραγικό πιστατικό που έγινε κοντά στα μέρη μας, στον δρόμο προς Σήμαντρα. Δύο νέα παιδιά. 26χρονος και 20χρονη. Πέστε στο τη μάνα. Προσέκουσαν τώρα. Σε κολόνα φωτισμού. Πέστε στη μάνα. Ότι πήγε η κοπέλα βόλτα με το παιδί και δεν γυρνάνε τα παιδιά. Πες το στη μάνα. Και δεν κουνιέται φίλο για τα τροχιά στην Ελλάδα. Έχει γίνει τόσο άσχημη ρουτίνα. Μόνο ο Ιαβέρης φωνάζει. Μόνο ο Ιαβέρης. Και όλοι αυτοί οι υπουργοί συγκοινωνιών μεταφορών δεν έχει κάνει κανένας κόστα τίποτα. Μόνο ευχολόγια. Τι μόνο... μπορεί να κάνει. Τι να κάνει. Τι μπορεί. Εδώ μπορεί. Πρέπει να υπάρχει τιμωρίες μαχαιριές. Τι μπορεί να κάνει. Σου παίρνω το δίπλωμα και αν σου παίρνω το δίπλωμα. Εκπαίδευση. Φόρου ζωή. Μα τα περισσότερα, αν δείτε τα περισσότερα δυστυχήματα, είναι με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα. Είναι με ανθρώπους που πήρε το αυτοκίνητο. Είναι με ανθρώπους που του έχουν πάρει το δίπλωμα. 9 στους 10 έχουν δίπλωμα, μια χαρά. Όχι, όχι. Που του έχουν πάρει ενώ για παράβαση. Αυτό εννοώ του έχουν πάρει. Δηλαδή να του έχει πάρει το δίπλωμα άλλο και να το ξαναπέρνει. Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ που λε. Όντω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όχι. Η οδηγική συμπεριφορά, η κατάσταση των δρόμων, η οδηγική συμπεριφορά, η ανέχειά μας απέναντι στους νόμους, η έλλειψη ελέγχου. Η κακή δρόμη. Αυτό είναι βασικότατο. Δεν είναι βασικότατο αυτό, ρε. Είναι βασικό και αυτό. Χρήσανθε, άκου τώρα. Λένε όλοι για τον περιφερειακό. Δεν υπάρχει φωτισμός. Έχουν δίκιο. Δεν είναι σωστή άμα η δρόμη. Άμα τρέξει με 180 όμως, γιατί να το θες το φως. Και αυτό. Πάμε γιατί στο να τρέξει με 180. Λοιπόν, πάμε στο με 80. Πάμε στον Πάρη που αν δεν κάνω λάθος. Που δεν κάνω Πάρη, νομίζω είπε άσο τη Zenit ο Πάρης. Το έβγαλε κι αυτό. Βέβαια. Πλερουά. Ρε Στέριο, τι μνημονικό είναι αυτό. Θέλουμε ένα μάτς την ημέρα. Δεν θέλουμε ούτε τριάδες ούτε πεντάδες. Έχασα... ή μέρα παραμέρα ή κάθε πέντε μέρες. Όποτε έχεις τελειώσει. Έχασα την Αρμενία, ρε Πάρη. Κι άλλο έδωσε στο μετά. 90. Στην εκπομπή ενός φίλου του. Στου κουμπάρου μου. Στην εκπομπή ενός φίλου του κουμπάρου του το βράδυ έδωσε κι άλλο μετά. Έδωσε κι άλλο μετά. Το πιάσε κι αυτό. Ναι. Τα παίζει κιόλα τουλάχιστον. Το Μαϊάμι έδωσε 3-2. Και Κώστα είπα ότι θα γίνει 4-2 σήμερα, σωστά, έτσι δεν είναι. Ναι, Πάρη μου, ναι. Έτσι. Να τελειώνουμε με αυτή τη σειρά επιτέλους. Τουλάχιστον 4-2. Τα παίζεις όλα αυτά. Χρήσαντε. Ναι. Τα λέμε απλώς. Προσωπικά δεδομένα τα παίζει. Πάει να πει ότι τα έχουμε μελετήσει. Είναι μελετημένα. Είναι δυνατόν. Άρα εντάξει, και από σένα θα ζητήσω δανεικά, ωραία. Έτσι. Ωραία. Βρες πρώτα χορηγό για το σημείο της ημέρας, γιατί θα δώσω ένα τρίτο και τελευταίο αν τρίτο στο καλό σήμερα και από αύριο δεν θα δίνω. Στο τέλος πάρει, στο τέλος. Κάνα λίγο τον κόσμο σε αγωνία. Επίσης, ωραία, θα την κρατήσω. Επίσης δεν χαλούσε πάρει το triple double του LeBron, ρε εσύ. Απίστευτο ρε Κώστα, πώς μας έφυγε τέτοια ώρα που γινόταν αυτό το μάτς. Το είδα και επειδή το είχαν λιγότερο από τις άλλες ώρες που ήταν triple double, δεν το έπαιξα. Τρία το είχε. Εγώ για να σου πω την αμαρτία μου.
Έπαιξα τους Lakers στο 2:20 στις 6 και 10 το πρωί στο προηγούμενο παιχνίδι. Να γυρίσει. Γιατί άξιζε εκείνη την ώρα η απόδοση. Να γυρίσει, λες, ναι. Και, εντάξει, και κουβαδιάστηκα τα ξημερώματα. Αφού εσύ έδωσες Μαϊάμι, μετά έπαιξες το αντίθετο. Ναι, ρε Κώστα, και γκάμπλερ, απόδοση όμως, ρε Κώστα, είναι δυνατό. Λοιπόν, πάμε. Άξι, απόδοση. Υπάρχει... Οι μαύρες φανέλες. Χάρη. Υπάρχει ενθουσιασμός στην πρωτεύουσα για την νίκη της Εθνικής. Το βλέπεις στους δρόμους, μια έτσι μια. Ναι, βέβαια. Πώς είναι το κλίμα? Νομίζω δεν κατάλαβε κανένας ότι έπαιξε η Εθνική εχθές. Έτσι είναι λυπηρό, αλλά δεν κατάλαβε κανένας ότι έπαιξε η Εθνική εχθές. Αλήθεια είναι. Έτσι και το θετικό της υπόθεσης, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι το αποτέλεσμα. Ότι η Εθνική τη στιγμή αυτή σε ένα Nations League, το οποίο περισσότερο πιστεύω πως μόνο οι διοργανωτές του ξέρουν για ποιο λόγο έχουν εμπνευστεί αυτή τη διοργάνωση. Έτσι η Εθνική είναι σε θέση οδηγού του ομίλου και καλείται πλέον να διαχειριστεί τα αποτελέσματα, τα θετικά τα οποία έχει πετύχει το ΑΕΤΟ των δύο νικών και της μίας ισοπαλίας στα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, ώστε να πάρει την πρώτη θέση και να ανέβει κατηγορία. Τουλάχιστον να βλέπουμε καμιά Ρωσία, καμιά Κροατία, ναι, να μην βλέπουμε τη Μολδαβία και το Κόσοβο. Ναι. Ρωστία. Βέβαια, όσο σκληρό και αν θα ακουστεί αυτό που θα πω, ναι. Ακόμα και αν δεν είχαμε κορονοϊό και την κατάσταση αυτή με τις κλειστές πόρτες που νομίζω ότι θα υπάρξει χρήσαν και για κάποιο διάστημα ακόμα αυτή η εικόνα. Έτσι, δεν θα βλέπαμε πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ούτε 300 άτομα δηλαδή, και προ-κορονοϊού. Έτσι, λυπηρό, αλλά πραγματικότητα. Βλέπαμε τόσο κόσμο. Ποτέ η Εθνική δεν είχε οπαδούς, το ξέρεις και εσύ πάρει. Απλώς υπήρχε μια έκρηξη έτσι συναισθήματος μετά το 4 και για... Ναι. Και για δύο ακόμα διοργανώσεις, ναι. Όσο ήταν ο Σάντος προπονητής μετά το Ρεχάγγελ. Μετά δεν. Γυρίσαμε στα παλιά. Τέλος πάντων. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που ο Βαντσίπ συμμαζεύει τα πράγματα και η Εθνική παίρνει αποτελέσματα. Εντάξει, βλέπουμε τι κριτική είναι... ασκείται στο πρόσωπό του. Άστο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι και η ομάδα αντιτουριστική πάρει. Και η ομάδα είναι τουριστική. Να ρωτήσω κάτι τώρα όμως. Να σου πω κάτι. Ενός Ολλανδού τεχνικού που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ναι. Τι ήθελες να κάνει. Και βλέπει παιχνίδια. Δεν είναι αυτό. Να στην Ολλανδία, ρε φίλε, από εκεί να τα βλέπει. Συγγνώμη, ρε παιδιά, 400-500 πόσα παίρνει ο άνθρωπος, δηλαδή, πού θα θέλει να βλέπει στην Ολλανδία, τι έκανε, τουρισμό. Κανονικό θα έκανε δηλαδή. Εδώ έπρεπε να είναι, εδώ πρέπει να μένει. Νομίζω ότι ο Σκίπε δεν ήταν εδώ μόνο. Αυτός ήταν κανονικός τουρίστας. Ο Βαντσίπ. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ο Βαντσίπ όμως απ' την άλλη. Συγγνώμη, αλλά το παλικαράκι που κάνει το πέναλτι χθες της Ελλάδος δεν έχω αντιληφθεί πώς είναι στην Εθνική. Επειδή παίζει τη Φορτούνα Σιτάρτ. Σε παρακαλώ τώρα. Τι, δηλαδή, γιατί τι έχει αυτό το παιδί παραπάνω από τα παιδιά που παίζουν στην Ελλάδα. Τώρα οποιοδήποτε βάλε. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Απλά είναι επειδή παίζει εκεί. Όπως έχει φέρει γενικά. 3-4 παίκτες οι οποίοι στην Ελλάδα δεν λέω ότι δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντίστοιχοι στην Ελλάδα. Αλλά επειδή παίζουν στην Ολλανδία, τους παίρνει στην Εθνική. Τι ήταν τώρα αυτός ο Παυλίδης, ας πούμε. Ο Παυλίδης, το αξίζει. Καλώς τον Παυλίδη. Το αξίζει ο Παυλίδης. Ναι, το αξίζει. Ναι. Το παιδί αυτό που είδα εγώ χθες. Ρώτας, ναι. Ο Ρώτα, το είδα χθες το παιδί, δεν είναι για να παίξει στην Εθνική. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το τράπεζο. Πρώτο μάθημα. Να σου πω κάτι για να γίνω τώρα ανάποδο. Γιατί έπαιξε αυτό και δεν έπαιξε ο Τζόλης. Για να μην λέτε ότι λέω μόνο εναντίον του Πάου. Έτσι. Γιατί έπαιξε αυτό και όχι ο Τζόλης. Καταλαβαίνω, Πάρη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, που δεν κάνω ξαναλέω, ότι τα βλέπει και σαν φιλικά προετοιμασίας ο Βαντσίπ ενώπιση προγραμματικών. Επίσης, όλα αυτή η διαδικασία. Επίσης, να σκεφτούμε για κάτι ακόμα. Και βλέπει παιδιά, δοκιμάζει κτλ. Παίζει με πολύ χειρότερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και εμείς δεν είμαστε. Ολλανδία, Γερμανία. Ρίσανε, παίζει με τις ομάδες τις οποίες αξίζει να βρίσκεται η Εθνική για τον Nations League. Εδώ αξίζουμε. Σε αυτή την κατηγορία έχει φτάσει η Εθνική μας ομάδα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τρίτη λυπηρό, αλλά έχει πραγματικότητα. Τέταρτη, πρέπει όμως, να το δεχτούμε. Τέταρτη είναι, εντάξει. Δηλαδή γιατί δεν συμφωνούμε ότι του χρόνου ο πρώτος του ελληνικού πρωταθλήματος θα παίξει τα προκριματικά της Champions League και οι υπόλοιποι δεν θα παίξουν ούτε στο Europa League. Εντάξει, θα παίξει μόνο ο Άρης προκριματικά της Champions League. Εντάξει. Για να λέμε το πού βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί που το αξίζει, είναι πάλι. Πες μας τώρα για Μπόλωνη. Μπόλωνη, φίλο σου δεν είναι ο Μπόλωνη. Ναι. Μπόλωνη. Όχι, φίλο μου. Πάντως έμεινε πριν από ένα μήνα. Ξέρεις το μάνατζερ του. Ναι. Τον ξέρεις το μάνατζερ του. Και εσύ τον ξέρεις. Κολλητός μου εμένα. Και τους δύο. Και τους δύο. Μπράβο. Πες μας, Πάρη. Έτσι. Και τον αδερφό του ενός. Είναι μια πραγματικότητα πάντως ότι αυτό το οποίο συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα και ήταν. Σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί και απλά δεν καταλαβαίνω ακόμα και τώρα που φαίνεται πως έχει γίνει πράξη, απλά δεν έχουν βγει οι επίσημες ανακοινώσεις, γιατί χάθηκε μια εβδομάδα στον Παχνικό με την περίπτωση του Πογιάτος και του Ρόκα που ουσιαστικά φέρεται να έχουν περάσει την πόρτα της εξόδου, γιατί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι επόμενο να αναλύσω
σκεφτόταν κανείς πώς ο Παναθηναϊκός πήγε και απέκτησε το Μαουρίτσιο, δηλαδή με ποιανού εισήγηση. Ακόμα και αυτό αναρωτιέμαι με τη στιγμή. Του Αλαφούζου. Όταν... Ναι, σωστά. Και βέβαια, ενδεχομένως και κατ' επέκταση στέριο μου, αναρωτιέμαι αν και κατά πόσο ο Μαουρίτσιο δεν είχε θέσει το ρόστερ του ΠΑΟ και της επόμενης χρονιάς. Και τελικώς έχει θέσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού ή αν πήρε περισσότερα από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι. Λιγότερα πήρε. Πήρε κάτι λιγότερο. Αλλά θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ πάρει με 1,1 και 800 και 900 δεν είχε. Δεν είχε. Και εγώ έλεγα νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το λάθος του ΠΑΟΚ ήταν μόνο το ότι τον επαναπροσέγγισε. Τίποτα άλλο δεν είναι γίνει λάθος. Ήταν λάθος που ξαναπήγε στο Μαουρίσιο ότι γίνεται, σε ξεχάσαμε, έλα εδώ αδερφέ, μήπως θέλεις. Αυτό είναι το λάθος του ΠΑΟΚ. Δεν έπαιρνα να πάει πίσω. Και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι και πέφτει αντίστοιχο του Μαουρίσιο στο χώρο της μεσαιγραμμής για να παίζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ο βασικός και αντικατάστατος από εδώ και στο εξής για το ρόλο του Παναθηναϊκού. Ναι. Τον Αγιούμπε έχει εκεί πέρα, αλλά και θα φανεί. Σχετικό είναι αυτό. Τέλος πάντων, ο Μπόλωνη. Ο Μπόλωνη φαίνεται να υπάρχει μια προφορική συμφωνία με τον Μπόλωνη τη στιγμή αυτή. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στην περίπτωση του Αναστασίου, ούτε στην περίπτωση του Μανώλη Σιμένεθ που είχε ακουστεί αρκετά νωρίς το πρωί στην Αθήνα. Ακόμα και ο Πογέτ νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ναι, μεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα όπως και οι άλλοι δύο. Αλλά φαίνεται ότι ο Μπόλωνη έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουν στον Παναθηναϊκό για να πάνε σε μια λογική διαφορετική και διαφορετικού σκεπτικού με προπονητή που έχει κυρίως ρίζες από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπόλωνη γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να μην βρίσκεται σε κάποιο πάγκο εδώ και να μην, αλλά είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να πιάσει δουλειά. Στα 67. Ο Λάζλο. Εντάξει, στα πόσα πήρε η εθνική το Euro με το Ρεχάγκελ. Άλλο εθνική πάρει, άλλο συλλογή. Άλλο όχι, εντάξει, καλά κρατιέται. Καλά κρατιέται. Δεν το λέω με αρνητική χρειά. Ναι, αλλά τουλάχιστον η δικιά μου ενημέρωση λέει πως ο Παναθηναϊκός πήγε μόνος στον Μπόλωνη και δεν χρειάστηκε καν να προταθεί ο Μπόλωνη στον Παναθηναϊκό. Δείγμα που φάνηκε να είναι στις δικές τους επιλογές. Έχω την αίσθηση πως είναι έτοιμος και ο αντικαταστάτης του Ρόκα στο. Ναι. Πάει το project. Στη θέση του τεχνικού διευθυντή, ναι, πάμε σε άλλο project. Γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Πάρε από την αίσθηση πέρα... ότι δεν είναι ευθυνή η λύση ο Μπόλωνη. Δεν είναι προπονητής που έρχεται με. 300. Δεν ξέρω. 300 αρέα. 250 αρέα. Στα 68 του. Όχι ότι του λείπουν τα χρήματα του Λάζουλα, αλλά. Ναι. Δεν νομίζω να είναι ευθυνή η λύση. Πάντως είναι πιο ακριβή από το Πογιάτο σίγουρα το συζητάμε. Φαντάζομαι. Πως ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια πιο μαζεμένη κατάσταση επιδόνη. Ενώ τώρα φαίνεται να ανοίγει κάπως η όλη κατάσταση και με τον Μπατ. Δηλαδή και με την περίπτωση του Μαουρίτσιο και με την περίπτωση της διατήρησης στο ρόστερ του Μακέντα, ενός παίκτη που φερόταν έτοιμος να φύγει 2-3 φορές στη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε να πάει στην Τουρκία, είτε να πάει οπουδήποτε αλλού και τελικώς έμεινε. Δεν βλέπω ότι θα πάρουν τόσο μεγάλο χρόνο. Νέα Δημοκρατία έχουμε πάρει. Παίκτες. Αλλά Αλαφούζος και Νέα Δημοκρατία θα πάνε καλά. Παίζει ρόλο και αυτό να ξέρεις πάντα. Για έναν επιχειρηματία εφοπλιστή. Άκου να μαθαίνεις πάρει. Έτσι. Αυτά είναι μαθήματα για σένα και για εμάς. Ισοφίες του Χρύσανδου. Στέργιο, είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. And if you like it. Δες τις επενδύσεις που έκανε ο Ιβάν επί ΣΥΡΙΖΑ και δες τι κάνει τώρα. Συνέχισε πάρει. Μύρισε θυμάρι και βασιλιά. Δες τις επενδύσεις που κάνει ο Μαρινάκης επί ΣΥΡΙΖΑ και δες τι κάνει τώρα. Και δες τις επενδύσεις που κάνει ο Καρυπίδης επί ΣΥΡΙΖΑ και δες τι κάνει τώρα ο πρώτος στη βαθμολογία. Έτσι. Ο μόνος που δεν μασάει από αυτά, Στέργιο, πάλι Κώστα, είναι ένας. Ο μεγάλος, ο ένας και ο μοναδικός που με όλους θα έχει πάντα τον σέβονται και τον υπολείπτονται. Μάλιστα. Ο μεγάλος Δημήτρης Μελισανίδης. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ούτε ασχολείται κανείς μαζί του. Τι, ασχοληθεί. Για σχόλια εννοώ. Πάρει συνέχιση, ρε φίλε. Αυτά πάρει μου. Πάμε, πάρει. Το παιδικό σταθμό του. Όσον αφορά την ΑΕΚ. Που λέει τις αλήθειες όμως. Γιατί από μικρό. Από μικρό σε παιδικό σταθμό. Από μικρό σε παιδικό σταθμό και τρελό. Μαθαίνει την αλήθεια. Και όχι από του σοβαροφανεί. Μην μα ξαναδιακόψει, Χρύσανθε. Ο Πάρης είναι φίλο μου, αφήνει. Καλά. Ωραίο φίλο έχει πάρει. Συνέχισε. Ο Δημήτρης Μελισανίδης πάντως όπως λέγαμε και την περσμένη εβδομάδα νομίζω θέλει να ολοκληρώσει το προσωπικό του στοίχημα που είναι τη δημιουργία του γηπέδου. Ναι. Νομίζω κάτι ανάλογο ισχύει και για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕΑΕΚ, τον Μάκη Αγγελόπουλο, με το όλο έργο το δικό του ίσως να πηγαίνει λίγο πιο πίσω χρονικά. Στην ΑΕΚ είναι επόμενο να στρέφουν την προσοχή του στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και στον Ολυμπιακό.
να διορθώσω, να πούμε πως βρίσκεται σε ρυθμούς περισσότερο ανανεώσεων διαχείρισης του ρόστερ, ακόμα και στην περίπτωση του Μπά, του Σισέη, του Ραντζέλοβιτ, τη στιγμή που έχουν την αίσθηση πως η προσοχή τους είναι στην επόμενη μέρα της απώλειας των δύο βαθμών στις Οσιμάδες με τον ΠΑΣ και το πως θα διαχειριστούν το παιχνίδι του προγράμματος που ακολουθεί και πολύ περισσότερο την πρεμιέρα για τον όμιλο του Champions League. Όλα αυτά στο ποδόσφαιρο, ενώ στο μπάσκετ, πώς θα γνωρίζεις και εσύ καλύτερα από μένα, ότι μπαίνουμε σε μια λεγόμενη διαβολοβδομάδα χώρο του Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει να παίξει στη Γαλλία κόντρα στην Βιλερμπάν μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό, και αυτό το παιχνίδι γύρισε που το λέγαμε στην εκπομπή σου, έτσι, για να τα λέμε αυτά, ψαλιδίστηκε η διαφορά, ενώ ο Ολυμπιακός καλύτερα να παίξει το πρώτο παιχνίδι από τα δύο στην έδρα του στο ΣΕΦ κόντρα στην Αρμάνη και να διεκδικήσει και εκεί την πρώτη του. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το σημείο. Το σημείο, φίλε. Το σημείο, ναι, το σημείο. Σημείο θέλετε πριν. Ναι, ναι. Βέβαια, σημείο για να τριτώσουμε το καλό και να ξεκινήσουμε με το δεξί την εβδομάδα. Είναι το παιχνίδι το οποίο είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα για την Αδριατική Λίγκα. Ήδη η διαφορά φαίνεται να πέφτει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, στο Μόρναρ Τσιμπόνα. Στο διπλό με το χάντικαπ για την Τσιμπόνα στους από 17,5 στους 15,5 πόντους, και να εξηγήσουμε το γιατί. Η Μόρναρ είναι μια ομάδα η οποία ναι, είναι ενισχυμένη και από πλευράς ρόστερ και φαίνεται να έχει και πολύ υψηλό μπάντζετ. Ωστόσο, να πούμε πως αυτό το παιχνίδι της είναι το τρίτο της στην διάρκεια σχεδόν μιας εβδομάδας και έχει κι άλλο μπροστά της, το οποίο σαφώς είναι πιο σημαντικό για αυτήν, για το EuroCup. Η Μόρνα που διέλυσε ουσιαστικά τη Μάλαγα, μην βλέπουμε το τελικό σκορ που είναι το 90-80, κέρδισε εύκολα τρεις μέρες μετά και πριν από τρεις μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, τη Ζαντάρ εκτός έδρας με 82-66. Παίζει αυτό το παιχνίδι και ακολούθως έχει μπροστά της παιχνίδι για το EuroCup, το οποίο είναι εκ νέου παιχνίδι στην έδρα της και θα κληθεί να το διακριθεί και να το κερδίσει. Διπλό, τσιμπώνα, εμείς θέλουμε handicap. Νίκη, ακριβώς, δηλαδή να κερδίσει Μόρνερ μέχρι 15 πόντους. Ανάλογα με το πόσο θα το βρει ο καθένας. Γιατί και τη Ζενή την είπαμε να χάσει μέχρι 4 και κέρδισε την Βαρκελώνα το μεσημέρι της Παρασκευής όταν το συζητήσαμε. Άρα είμαστε άνετοι. Πασκουάλ. Κάτι τελευταίο. Πιστεύεις ότι έχουμε κάτι χειροπιαστό μετά τη συνεδρίαση της Λίγκας την απογευματινή για τον κόσμο στα γήπεδα ή μια από τα ίδια? Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε έτσι με κλειστές πόρτες, ειδικά όσο τα κρούσματα είναι σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά, όπως τα λέγαμε επίσης την περασμένη εβδομάδα από τη συνότητα του Αθλητικού Λίμπερο, ότι δεν θα πάμε σε lockdown. Μακάρι να ανοίξουν σιγά σιγά και πόρτες εδώ, ακόμα και εξ αποστάσεως, όπως στη Γερμανία ή έκτη ή έβδομη αγωνιστική. Έκτη ή έβδομη αγωνιστική. Τι, 100% άρα, ανοιγμά. Όχι 100%. Ποσόστοση. Με 20%. Από την πρώτη 20% τώρα. Άνοιγμα δηλαδή, από λίγο πριν τη νέα διακοπή για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Ναι, λίγο πριν από την τρίτη και τελευταία δόση του Nations League. Εκεί παίζει αν θα το κάνουν μετά. Δηλαδή αν θα περάσει και αυτή η διακοπή που λες, εκεί παίζει το σενάριο. Αν θα περάσει και αυτή η διακοπή που λες. Άρα λίγο μετά την παρέλαση που δεν θα γίνει. Ναι. Και σώθηκαν ορισμένοι προπονητές. Δηλαδή, άρα λίγο μετά τις 28 Οκτωβρίου. Κάπου ναι, Κώστα, μόνο που στο ποστάρισμά σου σταμάτησε στο 10, ενώ οι ομάδες είναι 12. Επίτηδες, Παρίς, ο μόνος το πρόσεξε. Πρόσεξες ποιοι αριθμοί λείπουν, νομίζω, έτσι. Βέβαια, Κώστα, έτσι, είναι έτσι. Δυνατόν. Οι δύο του κορονοϊού. Να τα λέμε. κάποιοι είναι σίγουροι, εννοώ. Μάλιστα. Σίγουροι παραμένονται. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, για την ενημέρωση. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Κώστα, δώσε μας και ένα νούμερο μέχρι το 23. Αύριο. Όχι αύριο. Όχι, αύριο. Έλα, σήμερα. Σήμερα είπαμε. Μύρισε θυμάρι και βασιλεί. Το 7. Δεν είπαμε για τον Κώστα Αντετοκούμπο, πρωταθλητής. Το 9. Επιτέλους ένας Αντετοκούμπο πήρε πρωτάθλημα. Το 79. Το 11 που είναι το αγαπημένο μου που φορούσε όταν έπαιζα βόλεϊ. Ωραία. Το 11 που φορούσε ο Γιουνές που πάει στη Λάρισα. Ο Γιουνές, Ο Ρουμενίγκε. Ο Γιουνές, φίλε. Τον πάρει ο Πάουκ, δεν έχει σεντερφόρ. Πάει στη Λάρισα. Τον πάρει ο Πάουκ, δεν έχει σεντερφόρ. Σωστά. Με ποιον έβαλε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη ο Γιουνές? Με την Ξάνθη. Με τη Λάρισα. Κράκ! Αμπαλουτσακέ. Λοιπόν, ωραία. Αμπαλιστάν. Λοιπόν, 34 πήγε πλέον. Πάω καμπαλιστάν. Κώστα, το 9. Το 11 σου είπα. Εσύ, εγώ λέω, εσύ θα βρει τον νικητή. Α! Το 9. Περίμενε λίγο να δω. Όχι το 11. Να δω το χαρτί μου λίγο. Ωραία το κάνει. Μύρισε θυμάρι. Αυτό γιατί μα το λε. Βασιλικό. Πού να ξέρει, απολυτικά άτομο, άσχεται. Πολιτικ, ναι. Χατζιωαννίδης Ιορδάνης. Νόμιζα Γιάννης τα λες. Αδερφέ μου, να πιούμε ένα μακάλαν, αδερφέ μου. Λοιπόν, όχι ο Γιάννης, Ιορδάνης. Ιορδάν.
Τζόρνταν δηλαδή. Πάλι ο Τζόρνταν. Μπράβο. Ο Τζόρνταν, πράγματι. Θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί αρμοδίως. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλους. Και φυσικά οι διαγωνισμοί μας θα συνεχιστούν. Κανονικά. Έχω κάτι μπλουζάκια από Arts Boutique Στέριο. Θες να σου δώσω, να φοράς? Ε? Δεν θες. Εντάξει, Στέριο. Έχω κι εγώ ένα εδώ. Αύριο πάλι. Άγκρουμ έχει ο φίλος. Έχω κι ένα άλλο που λέει κοκοκό. Ο πιο. Στέριο. Κοκ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 ο
πρώτος παίκτης του στην ιστορία τους. Ναι, ναι. Μετά τον Μουμογλου, όχι Ρουμογλου. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ το Ρουμογλου, τα λεντάρα, να ξέρεις. Μετά τον Μουμογλου, ο καλύτερος ξένος τέλος πάντων στην ιστορία του Ηρακλέως. Χόιγκραμ. Λέγανε λάθος το όνομά του 10 χρόνια. Ναι, γιατί πήγε ο φίλος μου ο Στράτος ο Παζούλης στο αεροδρόμιο και τον είπε Ήγκραμ. Γι' αυτό. Ή τι, πώς θα τον πει ο Παζούλης. Προφανώς τον έλεγε. Ένκρουμ λεγόταν. Πού να το διαβάσει. Ναι, πώς τον λέγανε. Όχι, στα τηλέφωνα τότε. Πώς τον λένε εσύ αυτόν. Δεν ήταν καλή γραμμή και τα λοιπά και αυτά. Ήγκραμ. Ναι, Ήγκραμ. Ένκρουμ. Ντέβιντ Ένκρουμ. Ωραία. Γιατί όλοι μεταδίδαν Ήγκραμ. Μετά. Και δεν το διόρθωσε ένας. Και γιατί αυτός τόσα χρόνια δεν είπε Hey guys, my name is Ένκρουμ. Όπως είπε σε εμάς ο. It's not Ήγκραμ. Σαβιέ Σίλβα. Ναι. Παιδιά Σαβιέ, λέει, λέγομαι. Κατευθείαν, τώρα λένε. Because there were some murmurs and. Άντε, γεια σας. Γεια σας.